αδυνατά μιλάτε έτσι που σας θέλω να μου μιλάτε αδυνατά. Τα παιδιά, οι δύο ποιητές που έχετε κάνει πολλές δουλειές μαζί, τώρα τελευταία είναι τα 4 τελευταία χρόνια που συνεργάζεστε αρκετά μαζί, έτσι δεν είναι? Εντάξει, όχι 4 χρόνια, τα 2 τελευταία χρόνια, αλλά εντάξει, συνεργαζόμαστε. Συνεργαζόμαστε. Όχι 2 τελευταία, είναι παραπάνω. 2,5. Περίπου 2,5, ναι. Συγγνώμη, το 19 δεν ήρθατε εδώ μαζί? Το 19 ήμασταν μαζί. Παιδιά, είστε 19-20-21, έλα πάτε 3 χρόνια έλα, τώρα. 3 χρόνια, έλα, έλα. Έχει δίκιο. Έλα, έχω τις εκπομπές, δεν μπορείτε να με ξεγελάσετε. Έχω στοιχεία. Ναι, το 19 έγινε η πρώτη εκπομπή, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ναι. Αρχές το 19, δηλαδή είστε πιο πριν. Γνωριζόσασταν και λίγο πιο πριν. Ναι. Τα έχετε κλείσει τα 3 χρονάκια. Τα έχουμε κλείσει, θα έχουμε επέτειο και σε λίγο. Μπράβο. Και έχετε φτιάξει και πολύ ωραίες ομάδες ποιήσης και λογοτεχνίας. Μία από αυτές τις ομάδες είναι η Απόδραση. Στο λόγο και στην τέχνη, όπου εκτός από εμάς τους δύο είναι και ο Χρήστος ο Δημούλας και η φιλόλογος Χαρίτα Μίνη. Λίγο πιο δυνατά, ναι. Η οποία ομάδα θέλει μετά το τέλος του lockdown φυσικά να ανοίξουμε, να αγκαλιάσει όλες τις τέχνες με πράγματα που θα δούμε, όπως είχαμε κάνει κάποια βιντεάκια, αλλά αυτά θα τα δούμε πλέον ζωντανά. Πάντρεμα του θεάτρου με την ποιήση. Πάντρεμα της ζωγραφικής με τη μουσική, πάντρεμα της λογοτεχνίας με το θέατρο. Θα δούμε δηλαδή πολλά πράγματα τα οποία θα ενωθούν όλες οι τέχνες μαζί. Αυτό που λες τώρα θα έρθω να διαβάσω και εγώ νουβέλες που έχω γράψει σε αυτό. Το θέλουμε με πάρα πολύ χαρά. Αυτή. Λοιπόν, να έρθω και εγώ έτσι να παρουσιάσω τα δικά μου. Εννοείται. Δεν μπορώ άλλο να τα κρύβω στα σερβιά. Είχε έρθει κάποια στιγμή 2-3 φορές στην πύλη, στην εκποίηση. Εκεί όμως ήρθα σαν ρεπόρτερ. Σαν ρεπόρτερ, δεν ήρθα να παρουσιάσω εγώ κάτι δικό μου. Ενώ εδώ τώρα, επειδή είναι και λογοτεχνία, γι' αυτό παίρνω το θάρρος να πω ότι. Βέβαια, και θα χαρούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, ένας καλός λογοτέχνης είναι εδώ ο φίλος μου που δεν μιλάει πολύ και κρατάει έτσι μια ταπεινή και θέση. Ο φίλος μου ο Θεοχάρης, που στη λογοτεχνία τα λέει καλά, τα πάει καλά. Άρα σήμερα θα μας διαβάσεις και ένα δείγμα από το λογοτεχνικό σου έργο. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με την Αντριάννα την Πυρμπίλη που ακούσαμε το τραγούδι που μελοποιήθηκε το στίχο. Θες να μας το διαβάσεις και σαν στίχο? Θα σου διαβάσω από, καλύτερα από τα γράμματα της ποίησης, ένα συλλογικό έργο που βγήκε από το Ατέχνος πέρσι και παρουσιάστηκε στο Polis Art. Το Ατέχνος το έχει ο Ηρακλής Κακαβάνης. Το οποίο είναι και επίσημο site εκτός από εκδοτικό οίκος και συμμετείχαμε στο συγκεκριμένο έργο και ο Χρήστος ο Δημούλας, Δέσποινα Κουτούφαρη. Να πούμε ότι με τον κύριο Χρήστο Δημούλα που έχει έρθει και εδώ, έχει παρουσιάσει το έργο του, πάλι κάνετε πολύ ωραίο έργο, είσαστε πάντα όλη μια φίλοι. Ομάδα. Έτσι. Η κυρία Μόντερ, πες μου από μην που είναι και εκείνη συμμετέχει μαζί σας και κάνετε πράγματα, νομίζω είναι ζωγράφος. Η Χαρίτα Μίνη είναι φιλόλογος, ποιήτρια, αρθρογράφος, ερευνήτρια, ασχολείται γενικότερα με την τέχνη. Ωραία. Και γενικά έχετε πολύ αξιόλογους ανθρώπους. Εγώ γνώρισα αρκετούς ανθρώπους εκεί αξιόλογους, πολύ ωραίους ποιητές. Και γενικά αξιόλογους ανθρώπους που έχω, δεν θυμάμαι τα ονόματα να τα πω. Αλλά στη Βίλη γνώρισα αρκετά ο κόσμο. Ναι, όπως ο Νίκος ο Νικολάου, ο Νίκος ο Ζανής, η Αθανασία Δρακοπούλου, η Αναστασία Υπελεκάνου, σπουδαίοι ποιητές, άνθρωποι, ζωγράφους που τους είχαμε και στο, κάποια στιγμή στο Λάξουρι. Α, ωραία. Αυτό τώρα που κάνετε θα είναι ωραίο γιατί θα είναι και θεατρικό, θα μπορεί κάποιος να βάλει και τα έργα του, δηλαδή θα έρχομαι εγώ να ακούσω την ποίηση ή να δω ένα θεατρικό αυτό και θα βλέπω και τα έργα από τις γκαλέρια. Βασικά αυτό τώρα το πάντρεμα γίνεται έτσι κι αλλιώς, πρέπει να γίνει. Ήδη έχουμε ένα θεατρικό στα Σχαριά με 2 εξαιρετικούς μουσικούς, τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, καθηγητή του Οδείου της Πάτρας και την... ο οποίος παίζει εξαιρετική κιθάρα και
την Αγγελική την Χριστοδούλου, καθηγήτρια του Οδείου του Αγίου Δημητρίου, η οποία θα είναι στο φλάουτο, θα γίνει μια μουσικοποιητική βραδιά, η οποία έχει οριστεί να γίνει μετά το lockdown σε μεγάλο θέατρο, και θα συμμετέχει στην ποίηση στις απαγγελίες εγώ και η φιλόλογος Χαρίτα Μίνη. Ωραία, και εγώ. Και εσύ γιατί όχι, γιατί και εσύ. Βέβαια. Μια φορά είχα πάρει μια πίκρα, πήγα στην ωραία πύλη να απαγγείλω και... Μετά ήθελα να την ξαπούλα κρυπτό. Δεν σ' αφήσανε τότε. Ελπίζω να μην πάρω τίποτα τέτοιο, κάνω το πλάι, κάνω και εγώ το... Ναι, το χιουμοριστικό. Άρα κάνουμε πράγματα, άρα η καραντίνα δεν μας έχει αφήσει αδρανείς. Δεν μου λες το χάρη, εσένα η καραντίνα έκανε και δημιούργησες και έκδωσες ένα βιβλίο. Και όχι μόνο, έχω γράψει και πάρα πολλά διηγήματα αυτή την εποχή, έχω γράψει πάρα πολλά ποίηματα. Απλά έβγαλα μια ποιητική συλλογή. Εγώ νομίζω ότι η καραντίνα στους ποιητές, στους συγγραφείς και γενικά σε αυτούς τους εσωστρεφείς ανθρώπους έκανε πολύ μεγάλο καλό. Το έχω ακούσει και από καλλιτέχνες. Ότι τους έκανε καλό. Έχω ακούσει από μεγάλους τραγουδιστές ότι η πρώτη καραντίνα ήταν ό,τι καλύτερο, γιατί είδαμε τα παιδιά μας, είδαμε την οικογένειά μας, είδαμε το σπίτι μας, ξέρεις. Και το καταλάβαμε. Μεταξύ μας, Ολυμπία, όμως, εμείς την πρώτη καραντίνα μαζί με σένα, παγκάκι για παγκάκι δεν είχαμε αφήσει. Ταβέρνα για ταβέρνα. Τα είχαμε κάνει όλα τα παγκάκια ταβέρνες. Εγώ ακόμα συνηθίζω να εγώ χθες έκανα πιτσαρία την πλατεία Ντάβαρη. Ωραία. Πίτσα και την έφαγα εκείνη. Και γενικά, δηλαδή, τα πάρκα της Νέας Σμύρνης δεν τα ήξερα. Τα έχω μάθει τώρα με την καραντίνα. Και όχι μόνο τη Νέα Μήνυ, έχω μάθει και τον νέο κόσμο και τη Καλλιθέα και του παλιού Φαλήρου και ότι ήταν κοντά μου. Τέλος πάντων, έχω μάθει όλα τα πάρκα. Αυτά είναι. Όσα πάρκα δεν είχα πάει μικρή να τσιμποφιληθώ, πήγα τώρα. Βέβαια, αυτό κάνω. Και μια και μιλάμε για αυτά, κάποια στιγμή να πούμε και για τι μάσκες κάποια πράγματα. Βέβαια. Εγώ παιδιά, χτες πήγα και έκανα τεστ κοπόσεω. Και λέω του καρδιολόγου να βγάλω τη μάσκα, τεστ σκοπόσεως. Το λέω, σας παρακαλώ πολύ, πήρε το τηλέφωνο και να μου πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό. Γιατί πήγαν οι παλμοί μου στα 6 λεπτά στους 200. Αυτός με κατέβασε με το ζόρι κάτω για τη θάμενα, λέει. Μου λέει, ρε παιδιά, μην είχε με τη μάσκα και έκανα τεστ σκοπόσεως. Με τη μάσκα. Γίνεται τεστ σκοπόσεως με μάσκα, διπλή. Όχι, αυτό έτσι και αλλιώς στη βόλτα λένε ότι δεν χρειάζεται μάσκα όταν είσαι για περπάτημα. Το τεστ σκοπόσεως τι είναι, είναι που είσαι σε ένα διάδρομο και πάρε. Αυτό λαχανιάζεις. Και μου λέει αυτός πώς αισθάνεσαι, του λέω θέλω να καταβάσω λίγο τη μάσκα στη μύτη μου, να πάρω ανάσα. Όχι, όχι μου λέει. Και με το που κάνω εγώ μέσα από τη μάσκα εισπνοή, εκπνοή, πέφτουν αυτά στα 115. Και μετά ξανανεβαίνουν 190 και με τραβάει αυτός από το διάδρομο, μου λέει θα μου μείνεις από καρδιά. Και μου δώσε χάπι. Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει γίνει σωστό τεστ σκοπόσεως με μάσκα, έτσι δεν είναι. Βέβαια. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Θέλω τη γνώμη του κόσμου. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί όταν έχω προσπαθήσει και εγώ να τρέξω με τη μάσκα, λαχανιάζω. Αλλά. Που δεν λαχανιάζω κανονικά. Ναι, ναι. Να σου πω παιδί, είστε, δεν μπορώ να μιλήσω, χίλια συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω. Για το ρεύμα ήτανε, την πόλη του. Μπορώ να συνεχίσω αυτό που έλεγα. Εγώ το σήκωσα, μην είναι τίποτα αναγκαίο, μήπως είναι κανένας να μας πει για τον γιατρό. Ωραία, να συνεχίσω αυτό που έλεγα. Έλεγα λοιπόν ότι και εγώ λαχανιάζω να φορέσω τη μάσκα και τρέξω, όπως έχει, που έχει τύχει. Εγώ περπατάω και λαχανιάζω. Που δεν λαχανιάζω γενικότερα. Ναι. Θα ήθελα όμως, μια και τα είπαμε αυτά, να μου επιτραπεί να πω δύο χαϊκού που έχουν σχέση με τον κορονοϊό και μια μαντινάδα. Θα μας τα διαβάσεις. Αυτά δεν είναι από το βιβλίο. Θα μας τα πεις έτσι, τα ξέρεις απ' έξω. Τα ξέρω απ' έξω. Τα χαϊκού είναι τρίστιχα και η μαντινάδα είναι με δίστιχο. Για πίστα μου. Λοιπόν, το πρώτο χαϊκού. Ψεύτηκε κόσμε. Πριν τον κορονοϊό, μάσκα φορούσες. Και το δεύτερο, καλοκαιράκι. Βαριά. Δεν θα γράψω εγώ αυτά. Να το ξαναπώ το πρώτο. Ψεύτηκε κόσμε. Πριν από τον κορονοϊό. Ναι. Μάσκα φορούσες. Ναι. Και το δεύτερο, το πω. Ναι. Καλοκαιράκι. Βαριά η αναπνοή.
Ναι. Μέσα στη μάσκα. Βαριά η αναπνοή. Μέσα στη μάσκα. Και η μαντινάδα. Η μαντινάδα είναι. Για δες τη, κουζουλάθηκε, κάθεται συναυλίτσι και δεν βγάζει τσιμάσκατσι από την κεφαλήντσι. Κάθεται στην αυλή της. Στην αυλή τσι. Είναι κριτικά. Είναι κριτική μαντινάδα. Και δεν βγάζει τη μάσκα την κεφαλήντσι. Τη μάσκα τσι από την κεφαλήντσι. Που πάνε στη θάλασσα και παίρνουν τη μάσκα μέσα. Ναι, κάτι είχε πάρει τη μάσκα. Το κοροϊδεύα και την πάτησα εγώ προχτές. Πήγα στη θάλασσα, φορούσα τη μάσκα και είχα ξεχάσει ότι. Γιατί γίνεται συνήθεια, αλλά τώρα κάτι πέταξα εδώ, δεν ξέρω αν δεις. Είδα αυτό και αυτό. Λοιπόν. Αλλεργία. Αλλεργία στη μάσκα. Καλά, αλλεργία μπορεί να μου. Τέλος πάντων και. Μπήκαμε τη μάσκα μέσα στη θάλασσα. Και μετά λέω, κάτι ξέχασες. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Ξεκινήσαμε με το Θεοχάρη, μας είπε αυτά τα δύο σόκιν, έτσι, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω. Διαβάζοντάς μου, λοιπόν, να πούμε τώρα, θα να το κάνουμε πούμε λίγο... δύο λόγια, ναι. Τα πούλα, να πούμε δύο λόγια για το καινούργιο βιβλίο του Θεοχάρη, το οποίο είναι αυτό. Που εκδόθηκε τώρα, είναι έκδοση τώρα ποίησης. Είναι με τα μοντέρνες αυταπάτες, σωστός ο παίκτης. Απλή έκδοση, εκδόσεις, πώς λέγεται. Μανδραγόρας. Μανδραγόρας. Ωραία, δεν φαίνεται το μη. Μην ξεχνάμε ότι έχω πάθει και μια μικρή πρεσβειοποία, αλλά δεν το μαρτυρώ. Α, ωραία. Και έχει βοηθήσει και η Ανδριάννα εδώ πάλι, η Μπυρμπύλη. Ναι, έφτιαξε το εξώφυλλο. Και ένα σχέδιο εσωτερικά. Μπράβο, έτσι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, Αντριάννα. Λοιπόν... Και πολύ ωραίο Θεοχάρη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πούμε για το Θεοχάρη ότι... Δύο πράγματα έτσι να θυμίσουμε. Έχεις κάνει αρκετά πραγματάκια. Ή όχι όλο το βιογραφικό, γιατί είναι μεγάλο. Αυτό βλέπω. Θα πούμε 2-3. Λοιπόν. Άρα, αυτό εκδόθηκε πότε εκδόσεις, τι λέει η ημερομηνία. Το 2021. Τώρα. Το Γενάρη. Το Γενάρη. Τώρα είναι φρεσκότα. Το καινούριο καινούριο είναι. Του Ιανουαρίου παιδί είναι. Δηλαδή είναι 5 μηνών. Ακριβώς. Ωραία, ούτε 5. 4 μηνών είναι το καλό μου. Ναι. Άρα τώρα το κάνουμε. Και είδες τώρα τι έχουμε πάρει. Τώρα στους 4 μήνες πόσες παρουσιάσεις θα έχουμε γίνει για αυτό το βιβλίο. Και με την κατάσταση αυτή πώς γίναν τα πράγματα. Κάναμε μία διαδικτυακή και πριν μία εβδομάδα. Ναι. Μέσω Skype. Μέσω Skype. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο όμως γιατί περιορισμένα, γιατί είμαστε εμείς και εμείς κακά τα ψέματα. Εντάξει, μαζεύομαστε εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, να μου διαβάσεις εσύ, να ξεκινήσουμε να παρουσιάσουμε το μωρό μας που είναι μωρό ακριβώς. Τώρα καινούριο. Ωραία. Και μετά θα πάμε στα δικά σου να κάνουμε μια υπενθύμηση. Mm-hmm. Εννοείται. Ωραία, επειδή έχω τσαλακώσει τη σελίδα, σελίδες, έχω κάποιες παραγγελίες που τις θέλουν άτομα που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Ωραία. Παραγγελίες στην ποιήση. Εννοείται, εννοείται. Το πρώτο είναι οι απόκριες. Θα το πούμε. Κάθε μέρα είναι τώρα οι απόκριες. Το δεύτερο είναι η σιωπή και από εκεί και πέρα τη διαλέξει η Αδριάννα. Πολύ ωραία. Θα μιλήσω λίγο για το εξώφυλλο. Με τα μοντέρνες αυταπάτες. Όπως ξέρουμε. Γενικότερα είναι και λίγο ψυχεδελικό. Αυταπάτες. Έχει να κάνει δηλαδή με κάποιους ανθρώπους που ζουν, ας πούμε, σε αυτή αυταπάτες. Την εποχή, με τις αυταπάτες τους, με τις σκέψεις τους, με τις εικασίες τους. Και έτσι εμπνεύστηκα και έφτιαξα το συγκεκριμένο. Κοίταξε να δεις, ότι έχουμε γίνει όλοι συνωμότες, έχουμε αυτό. Γίνει. Άθελά μας, οι καταστάσεις μας έχουν κάνει συνωμότες. Ακριβώς. Και γι' αυτό έχω βάλει και την κλειδαρότρυπα με το φως σε κεφάλι, ότι όταν ανοίξεις αυτό το βιβλίο θα σε κάνει να σκεφτείς ώστε να διαχαιτηθεί το φως. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε. Τι να την αναπαύσει τη, να πάψει τη μανούλα μου, δεν πέθανε η μανούλα μου. Καλό. Δεν σου πω. Ποιος σου είπε να αναπαυτεί. Μπορεί και να αναπαυτεί βέβαια, αλλά διαβάζει το έλα, πλάκα κάνω, παιδιά. Ολυμπία, όποτε θέλεις, απαγγέλω. Λοιπόν, κάτσε να κλείσω αυτό το πράγμα, γιατί με μπερδεύει. Και μια κοπέλα της έδειξε, ρε παιδί μου, τι έπληξε η μαμά μου.
Και μου λέει να αναπαυθεί καλή αναπαυθεί το Κάτι άλλο ήθελε να πει προφανώς. Μάλλον έκανε λάθος, έκανε το κορόιδο, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, για πάμε. Απόκριες. Τις απόκριες σκέφτομαι να δείξω γυμνιστής. Να τα πετάξω όλα. Να διώξω το ψέμα. Να πετάξω το προσωπείο μου. Να αποκτήσω πρόσωπο. Να ασκήσω τους συμβιβασμούς. Να κόψω τα λούδια. Να μείνω γυμνός. Και με την αλήθεια μου γυμνή. Να κάνουμε έρωτα. Αυτό μ' άρεσε. Πολύ ωραίο. Με την αλήθεια μου γυμνή να κάνουμε έρωτα. Ναι. Σιωπή. Κάντε ησυχία. Θέλω να υπάρχει απόλυτη σιωπή. Κανένας ψήφιλος. Ούτε μουρμουριτό μην ακουστεί. Και να βάλετε τα κινητά σας στο αθόρυβο. Τώρα που μάθατε να σκύβετε, θα σκύψετε ακόμα πιο πολύ. Μην ανησυχείτε αν πονέσετε. Πονάει πάντα η πρώτη φορά. Μετά θα συνηθίσετε. Όλα συνηθίζονται με τον καιρό. Και όταν συνηθίσετε, μπορεί και να σας αρέσει τελικά. Σκύψτε λοιπόν ακόμα πιο πολύ και να βάλετε τις φωνές σας στο αθόρυβο. Να το πονέσετε πολύ, να το σκύψουμε το πολύ. Θα πω κι άλλο ένα που αρέσει σε μένα, είναι ο ρόλος. Ωραία αυτό η σιωπή. Ναι, ναι, πολύ καλό. Είχε νόημα, μας λένε, λέει, κλείσε, λέει, τη μουσική ακούγεται. Δεν έχω εγώ μουσική. Κάτι άλλο ακούνε. Πειράζει. Λοιπόν, ο ρόλος. Έπαιξες τον ρόλο σου καλά. Τον έζησες. Τον έντυσες με πάθος. Πλήθος σε θαύμασε. Το χειροκρότημα θερμό τράνταξε το σανίδι. Και εσύ σκυφτός αποχωρείς να βρεις καινούριο ρόλο. Με νέο πρόσωπο να βγεις. Μη και ξεχάσεις το δικό σου. Αυτά τα τρία από εμένα. Γιατί σας έδωσα μια γεύση. Τι μ' αρέσει με το Θεό Χάρη. Γράφει σαρκαστικά, λιτά και άμεσα. Απλά δηλαδή, απλά, αλλά σαρκάζει έτσι απλά και λιτά και ωραία και απαλά, απαλά που λέει, μου την είπα, απαλά, απαλά. Έτσι, ε. Δηλαδή μας τα λέει... Εντοχάρη. Ναι, βέβαια αργότερα όταν φτάσουμε πιο προχωρημένα στην εκπομπή, θα περάσει κάμποση ώρα, θα διαβάσω και ένα σύντομο οδήγημα δικό μου, στο οποίο τα λέω κάπως αλλιώς. Πώς τα λέω δηλαδή. Θα το δούμε αυτό, θα το διαβάσω. Ωραία. Το αφήνω για έκπληξη. Ωραία. Θες να ξεπούμε τώρα, να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε 2-3 δικά σας. Πολύ ωραία. Ωραία. Εγώ όταν ταξίδω με το τηλέφωνο ζητώ συγγνώμη, αλλά μου λέγανε αν ακούγεται η φωνή, δεν ακούγεται, αν κάνουμε παράσιτα και τέτοια. Εμένα θέλει το φωτεινό. Ναι. Και κατά λάθος διάβασα και το μήνυμα το άλλο που έλεγε για την. Γιατί. Για την αυτή να είναι, γιατί. Ο Θεός λέει να την αναπαύσει. Έτσι μου γράψω. Τι δεν ξέρω για τη μαμά σου τώρα. Θα σου ετοιμάσει και κουλουράκια για το Πάσχα. Ζει η μαμά μου, θα τη πω. Μια χαρά είναι η μαμά μου, πες της. Για να μην αφήσουμε κενό. Mm-hmm. Δεν αφήνουμε κενό, yeah. Κάνουμε όλα μαζί. Λοιπόν, πάρε τη σκακέρα. Όχι, το γκρίζο πλάνο. Το γκρίζο πλάνο, οκ. Okay. Είδες, όταν είναι δύο άτομα που είναι σαν αδέρφια, πώς μπορούν και συνεννοούν. Συνεννοούν, βέβαια. Ακριβώς, έχουμε καλή συνεννόηση, πολύ καλή συνεννόηση. Έλα. Λοιπόν, το ποίημα λέγεται, είναι της Αδριάνας Μπερμπίλη, να μην τα μπερδέψουμε, λοιπόν. Αχ, της έγραψα με ξένα κόλυβα μνημονεύω. Βρε παροιμία είναι. Α, γι' αυτό την έβγαλε ότι πέθανε. Ότι έπλεξε η μαμά και εγώ κάνω δώρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Να τον επάμε. Είμαστε έτοιμοι, λοιπόν. Το ποίημα της Αδριάνας Μπιρμπίλη λέγεται «Γκρίζο πλάνο». Πέσαν οι άμυνες, κοκκίνησε ο ουρανός. Μια μάνα πέρα κλαίει,
που ο γιος της έπεσε νεκρός. Τραβάω πλάνα, με χέρι που τρέμει. Δεν έχω πια φωνή. Και ο υδρότας το μέτωπό μου καίει. Κάθομαι δίπλα στα χαλιάσματα ενός παλιού ναού. Χιλιάδες χρόνια ιστορίας γίνονται στάχτερτα χτυπήματα του άδικου καιρού. Τραβάω πλάνα από ό,τι έμεινε από ένα σχολείο. Κάτω από τα χαλάσματα φαίνονται βιβλία και μια κούκλα χωρίς χέρι δίπλα στις τσάντες των παιδιών. Τρέχει ο κόσμος γύρω μου και εγώ ακίνητη εκεί δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω τι έχω να προσφέρω. Μόνο τραβάω πλάνα από αυτές τις στιγμές. Σ' αριστερά μου ετοιμόροπο στέκεται το νοσοκομείο. Χιλιάδες ακούγονται κραυγές και τα αεροπλάνα ρίχνουν στο πλήθος. Πόλεμος, πείνα, φτώχεια σε έναν κόσμο γεμάτο με αγαθά. Σε έναν κόσμο που η τεχνολογία ξεπέρασε τον άνθρωπο. Μα κανείς δεν είναι ικανοποιημένος. Γιατί οι δυνατοί θέλουν όλο και πιο πολλά. Η κάμερα τρέμει και χάνεται το πλάνο. Ένας γκρίζος καπνός γεμάτος από μέταλλα και πέτρες κάνει το φόντο σκοτεινό. Το τέλος έρχεται. Το ξέρω. Όμως δεν σταματάω να τραβώ. Μόνο αυτό μπορώ να προσφέρω. Και ως το τέλος αυτό θα κάνω. Αυτό ήταν η Αντριάννα Μπιρμπίλη. Γράφει... Εδώ μεταξύ να πούμε ότι η Αντριάννα είχε γράψει και ένα ποίημα που θα ήθελα να μου το... Δεν μου το έφερες, ε. Που έγινε και ο Ντόρος και στο κατεβάσανε για το Κουφοντίνα. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι την ποιησή λιγάκι τη φοβάται ο κόσμος και γενικά φοβούνται ή μάλλον οι κυβερνώντες ή πώς να το πω. Αυτοί που κινούν τα νήματα δεν θέλουν να υπάρχει πνεύμα, δεν θέλουν να υπάρχει γνώση γιατί θέλουν να είσαι ένα κοτόπουλο που ό,τι σου λένε κάνεις, να είσαι ένα προβατάκι που να πηγαίνεις και να μην έχεις δική σου σκέψη, να μην έχεις δικό σου θέλω. Και όταν λοιπόν πεις τη γνώμη σου για κάτι, παιδιά, μας κατεβάζουν. Έχει μπει πολύ λογοκρισία, να το πούμε και αυτό, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος. Έχουν μπει συγκεκριμένες λέξεις που δεν πρέπει να τις πληκτρολογήσεις στο Facebook. Δηλαδή, είναι γιατί... πως, όπως η βία, δεν πρέπει να πω τη λέξη η αυτοχειρία, ναι, τα πετάει όλα κάτω. Η λέξη κουφοντίνας που είπες, η λέξη απαχωνισμός, η λέξη σεξ είναι από τις λέξεις που έχουν μπει στη μηχανή δηλαδή, του Facebook. Δηλαδή, άμα πω έρωτα, πιάνει σεξ, δεν πιάνει. Όχι, το έρωτα εντάξει δεν το έχουν αφαιρέσει ακόμα. Δεν ξέρεις το επόμενο διάστημα βέβαια. Δύο μπλοκ πέσανε. Το ένα ήταν του Θεοχάρη, το οποίο το επαναφέρω. Μα δεν είναι μόνο σε εσάς. Εδώ πέρα έχουν έρθει και άλλοι ποιητές και μου το έχουν πει. Άνθρωποι βέβαια που έχουν γράψει και όταν είναι κάτι που κάνει κρίση και αυτά, αμέσως πέφτει. Δεν αφήνουν τον ελεύθερο λόγο. Άρα δεν έχουμε δημοκρατία, δεν έχουμε ελευθερία λόγου. Όχι. Δεν υπάρχει. Ωραία, για να το ξαναγυρίσω λίγο σε αυτό που είπαμε πριν. Θα ήθελα να μας πει η Ανδριάννα για το ποίημα που διάβασα πιο πριν. Να μας πει γιατί το έγραψε, γιατί εγώ μπορεί να το ξέρω, να το μάθει, ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει. Αυτό το ποίημα, το γκρίζο πλάνο, είναι εμπνευσμένο από τα γεγονότα το 1999, από τον βομβαδισμό της Ιουγκοσλαβίας, όπου εκείνα τα πλάνα, ξέρουμε, μας έχουν στοιχειώσει ακόμα, είναι οι εικόνες του πολέμου, είναι πράγματα που ακόμα γίνονται σε χώρες και δεν έχουν σταματήσει. Δεν είναι επίκαιρο. Απλά τώρα έχουν λογοκρίνει τις εικόνες. Τότε τις δείχνανε παιδιά με τα μυαλά τους έξω και τέτοια. Απλά τώρα δεν τα δείχνουν, τα έχουν οροποιήσει. Οπότε είναι για τη Ιουγκοσλαβία φτιαγμένο. Να πω πάνω σε αυτό ότι όταν πήγα στο Βελιγράδι κάποια στιγμή είχα δει το σχολείο το οποίο υπάρχουν ακόμα τα σημάδια από τις οβίδες. Τα έχουν αφήσει για να φαίνεται ότι χτυπήθηκε σχολείο. Ότι γινόταν. Και του ναού επίσης. Ένας φίλος μου ιερέας που είχε πάει επίσης μου μίλαγε για τον αρχαίο νεό, ο οποίος υπέστη μεγάλες βλάβες συγκεκριμένος από τον βομβαδισμό. Επίσης, επειδή πιο πριν είπαμε για το ότι μας θέλουν πρόβατα και λοιπά και υπάκους και όλα αυτά, θα κυβερνώντες. Θα ήταν πολύ ωραίο να διαβάσω εγώ το ποίημα της Αντριάννας, αν το έχει βρει. Βέβαια. Το φαγοπότη. Ωραία.
Παιδιά, δυστυχώς επειδή δεν έχουμε πολύ καλό ίντερνετ. Α, το είχες εκεί. Ναι, το είχε, ναι. Εδώ. Θα διαβάσουμε αυτά που δεν έχουν εκδοθεί ακόμα και... Θα διαβάσουμε, οπότε, από αυτά που δεν έχουμε πει, από το καινούριο, από τη συλλογική έκδοση του Ατέχνος. Εδώ πέρα είναι να πούμε κάτι αυτό, να πούμε για αυτή την έκδοση. Είναι πολλοί ποιητές μέσα που συμμετέχουν. Είναι πολλοί, είναι η Δέσποινα η Κουτούφαρη, ο Χρήστος ο Δημούλας. Να το δείξουμε. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει συμμετοχή με κάποια ποίηματα η Αντριάννα Ιμπυρμπίλη και εσύ το πάρει μου. Όχι, εγώ δεν έχω συμμετέχει. Και συμμετέχουν και κάποιοι άλλοι που είναι και στις ομάδες ποίησης που είπαμε νωρίτερα που αναφέραμε. Γράμματα της ποίησης. Και είναι αυτό. Και συμμετέχουν τουλάχιστον 10 ποιητές, βλέπω εγώ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ποιητές. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτό και είναι, νομίζω πρέπει να υπάρχει στη βιβλιοθήκη γιατί έχει πολλές ψυχές μέσα εδώ κατατεθεμένες. Έτσι, να το πω κατατεθεμένες. Ναι, 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 και από τους καλύτερους. Ωραία, θα ήθελα να παιδιά, κοίταξε να δεις. Το 16 ή το 17, άνοιγα αυτά τα βιβλία και έλεγα άρα να διαβάσω. Τώρα βλέπω κάτι ψηλά γραμματάκια, δεν μπορώ να διαβάσω. Μια χαρά είσαι. Βέβαια, θα διαβάσουμε εμείς τώρα που τα έχουμε φέρει εδώ πέρα, τα βιβλία θα διαβάσουμε. Λοιπόν, το φλεγόμενο πλανήτη. Ο φλεγόμενος πλανήτης είναι ένα ποίημα το οποίο το είχαμε εξελίξει και με τον φίλο μου, γιατί το κάνω και τέτοια, με τον Γιώργο τον Ψαθά. Δηλαδή γράφω εγώ μισό ποίημα, γράφει κάποιος άλλος ένα μισό και το ενώνουμε. Να ωραία, παντρεύουμε τη σκέψη μας. Ακριβώς. Ναι. Το δικό μου μισό είναι ο φλεγόμενος πλανήτης, οπότε... Πρέπει να φέρω να πω ότι και μισό που βγάζει νόημα σαν ποίημα, ποτέ έχει νόημα να το διαβάσουμε, παρόλο που δεν υπάρχει το άλλο μισό. Βέβαια, εντάξει. Και το ποίημα αυτό να πω ότι εντάξει, δεν το έχω προβάρει, οπότε... Δεν πειράζει. Λοιπόν, φλεγόμενος πλανήτης. Ξεθοριασμένος πίνακας έγινε ο πλανήτης. Τα δέντρα γέρουν στη γη, στο σκηνικό της φρίκης. Τα ειδόνια τραγουδούν, ένα εμβατήριο λύπης. Ο άνθρωπος έσπηρε καταστροφές, πολέμους και εμβατήρια νίκης. Λουλούδια τώρα νεκρικά ανθίζουν στις αυλές. Και ο αέρας τοξικός πνίγει τις αντοχές. Τα όνειρα γεμίσανε πυρηνικά και εθάλι. Η γη πλέον θυμίζει ένα τοξικό μαγκάλι. Και εσύ, παιδί μου, τώρα, πού αύριο θα ζήσεις, με τούτες τις συνθήκες, σαν ήλιος, σιγά-σιγά θα δύσεις. Γελάω μόνο με την κοπέλα, το σκέφτομαι και γελάω. Να τη δω στήλη. Μου φέρεις και κόλλημα από τη μαμά σου. Έχω κατουρηθεί μόνο με στο γέλιο τώρα. Πλάκα, μια πίτα μου είχε τάξει κάποια στιγμή από την μπαμπά σου, ακόμα την περιμένω. Δεν σου έχω φέρει πίτα, να σου φέρω. Δεν έχει φέρει την πίτα ακόμα. Oh. Την περιμένω τώρα το Πάσχα. Να σου φέρω. Ξέρεις γιατί έχω τη σύγχρονη παιδί μου. Με ξένα κόλλημα μνημονεύω. Δηλαδή ότι και καλά άλλοι κουράζονται και εγώ κάνω την καλή. Το σκέφτομαι τώρα και γελάω μόνη μου, συγγνώμη. Να κάνει. Θέλω να την πάρω τηλέφωνο της κόφτε. Θέλω να πάρω. Μ' αρέσει ο Θεοχάρης όμως που συγκεντρώνεται στο στόχο του, δεν παρεκκλεί. Παρόλο που έχει μπει ανάμεσα σε δύο θεές, σε δύο γυναίκες, τα μάτια του είναι μόνο στα γράμματα από μένα. Ούτε δεξιά κοιτάει, ούτε αριστερά κοιτάει. Μα ούτε παρασύρεται από εμάς. Επειδή είμαι μαζί με δύο θεές, να μην με ξελογιάσουν. Γι' αυτό κοιτάς καμιλιά. Θα ήθελα να μαυρή η Αδριάννα. Ναι. Από, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή σε ποια τα δυο βιβλία τα προηγούμενα είναι το Μαύρο Δέντρο. Σου πάει το πράσινο, μάλλον. Μαύρο Δέντρο είναι, μάλλον. Μου πάει το πράσινο, θα διαβάσω για μαύρο. Ε? Μου πάει το πράσινο, μάβρο. Θα διαβάσω για μαύρο. Ευχαριστώ πάντα. Όχι, βάλαμε χρώμα στη ζωή μας, παιδιά. Μπράβο. Έτσι, έτσι, πάντα. Πάντα με χρώμα και καλά. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, ακούμε. Το Μαύρο Δέντρο. Ο φασισμός δεν έρχεται απ' έναν κόσμο φωτισμένο. Έχει τις ρίζες του βαθιά μέσα στη γη και απλώνει τα κλαδιά του σαν ένα δέντρο σάπιο, μολυσμένο. Βασίζεται σε ψεύτικες ελπίδες και κρύβει καλά μέσα στο χώμα την αλήθεια. Γεννιέται από τον λόγο της μιζέριας και ισορροπεί πάνω στα παραμύθια. Τρέφεται από την απόγνωση που έφεραν οι καιροί και από την απελπισία που δημιούργησαν οι πολιτικοί.
Απλώνει τα κλαδιά του να ακουμπήσεις και όταν λίγο τα αγγίξεις, σε τυλίγουν σαν φίδια διψασμένα που θέλουν να σου ρουφήξουν και την τελευταία ανάσα της ζωής. Εσύ, μην μπορώντας πλέον να αμυνθείς, μένεις ακίνητος, νεκρός, δίχως λόγο και πνοή. Αυτό το δέντρο πρέπει να κοπεί. Μονάχα η θέληση των ανθρώπων πρέπει να κυριαρχεί. Αυτή η θέληση που μοιάζει με αρθισμένο δέντρο και δίνει στον αγώνα μας όραμα και ψυχή. Αυτό το είχαμε διαβάσει και στην πύλη, νομίζω. Ναι, αυτό είναι. Γιατί από το βιβλίο με το περιτύλιγμα. Μπράβο, μου το είχαμε παρουσιάσει, που μ' άρεσε πάρα πολύ. Το οποίο να σου πω και τόσα, το έχουμε παρουσιάσει εδώ. Τόσα χρόνια μετά, να σου πω ότι είναι και αληθινό, δεν είναι το βιβλίο με το περιτύλιγμα. Δεν είναι ότι είναι ένας τίτλος. Υπήρχε το βιβλίο με το περιτύλιγμα. Και αυτό έχει δημιουργήσει και μια ωραία. Έχει ιστορία από κάτω του. Είχες δηλαδή ένα βιβλίο με περιτύλιγμα που είχες μέσα τις σημειώσεις σου? Όχι, είχα ένα βιβλίο περιτύλιγμα το οποίο το είχα αγοράσει για να το κάνω δώρο. Ναι. Αλλά τελικά πήγε ως δώρο. Καλά, το φάγε στο κεφάλι το δώρο αυτό. Νομίζω όταν μου έχεις πάρει, μου το έχεις πει. Τέλος πάντων. Είναι αληθινή ιστορία του βιβλίου αυτού νου. Και εντέλει έγινε πείμα. Ήταν και ο Χάρης εκεί και έλεγε: είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Μα δεν είχα δει όλο το σκηνικό. Δεν είχε το βιβλίο. Του ήρθε στο κεφάλι, δηλαδή. Ναι. Δεν το άξιζε το βιβλίο με το περιτύλιγμα. Όχι, εντάξει. Κάπου πήγε τελικά. Κάθε τι που γίνεται, έχει κάποιο σκοπό γίνεται. Έτσι, όλα για καλό γίνονται. Για να πάμε λοιπόν και στο φιλμ το Θεοχάρη να αρχίσουμε να βλέπουμε τις λογοτεχνικές του. Ή θα διαβάσουμε πάλι ποίημα του. Να διαβάσουμε κάποιο ποίημα του. Θέλετε να διαβάσουμε. Εκείνος θα μας πει, γιατί είναι πολύ σοβαρός και δεν έχω αρχίσει και φοβάμαι. Όχι, απλά κάποια στιγμή να μείνει χρόνος να διαβάσουμε το διήγημα. Κάποια στιγμή δεν είναι να πάει τώρα. Ωραία, μάλλον ένα ποίημα. Αν θέλει η Αδριάννα να πει ένα ποίημα, στο πει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάποια στιγμή, εντάξει, έχουμε χρόνο. Να πω σε αυτό το σημείο ότι κάποια στιγμή εμείς το περάσαμε πάρα πολύ δημιουργικά το πρώτο lockdown αυτό, και το δεύτερο. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε λίγο για αυτά. Είχαμε πάρει σβάρνα τις πλατείες, τους δρόμους. Κάναμε βίντεο, τραβούσαμε βίντεο με απαγγελίες τα οποία... Αυτό το είδα, γιατί είδα και σε ένα πάρκο, ήταν πολύ έξυπνο αυτό και λέω τι ωραία, λέω καλά το σκεφτήκανε, που λέει απαγγέλουμε στον κήπο. Στους δρόμους της Αθήνας. Ναι. Είχαμε πάρει λοιπόν πάρκα και πλατείες Βάρντα, είχαμε πάρει την Ακρόπολη, κάναμε και βίντεο, συμμετείχαμε δηλαδή και σε ανθρώπους που κάνανε για τη μάσκα, ας πούμε, ποιήση. Με τη μάσκα. Λοιπόν, πήγαμε κάποια στιγμή στην Ακρόπολη. Ένα ποίημα που θα σας διαβάσω τώρα είναι από αυτά τα βιντεάκια τα οποία τα γυρίσαμε. Νοσηλεία. Νηστέρια που τρυπούν εντατικά. Ορί σε σκληρό ροκ. Εξπερματώνουν σε φλέβες κόκκινες. Αίμα που ντρέπεται. Και ανάποδα κιλά. Αρρώστια άγνωστη. Διάγνωση ελλειπής. Μία σίγουρα ασθενή ζωή μέχρι θανάτου. Αυτό που ζούμε κιόλας. Ναι, αυτό είναι. Αυτό που ζούμε. Είναι πολύ καλό. Δεν σου είπα εγώ από την αρχή ότι ο Θοχάρης έχει αυτό το χάρισμα. Δηλαδή είναι απλώς, με απλές λέξεις, όχι πολύ έτσι να τις καταλαβαίνουμε, απλές λιτές λέξεις. Και άμεσως, με λίγα λόγια, μπα, ψέβαλες όλο το νόημα. Πάντως το ποίημα αυτό είχε γραφτεί κάποια χρόνια πριν την πανδημία. Απλά επειδή τέλειαζε. Είσαι και προφήτης, είναι και προφήτης. Επειδή τέλειαζε προφήτης. Να μπει στο βιβλίο, επειδή μου τέλειαζε να μπει στο βιβλίο αυτή την εποχή, το έβαλε. Το έχεις ξανά, το έχεις γράψει παλιότερα και απλά το έβαλες τώρα που είναι στα επίκαιρα. Άρα προφήτευσες. Είχε γραφτεί το 2014 που ήταν άρρωστη η μητέρα μου. Λίγο πριν πεθάνει. Θέλεις να μας βάλεις στους πιγκουίνους που το έγραψε και το μελοποίησε ο Γιώργος Σωτάμογλου, να μας πεις τη γνώμη σου και στο σατυρικό του, πριν το διήγημα, γιατί μετά θα σου... Το διήγημα θα είναι κωμικό-τραγικό. Έχεις το διήγημα μετά να μας πεις, βέβαια. Ναι, δεν πιστεύω να έχει δικαιώματα και μόνο. Όχι, όχι, είναι δικαίωμα. Εάν την κατεβάσουν, εσείς ευθύνεστε, εντάξει. Ναι, εγώ ναι, τη θέση μου καθαρή. Όταν σφραγίζουμε, τα έχουμε σφραγίσει όλα στην αυτοδιαχείριση, να τα πούμε και αυτά. Ωραία, για πες ρε μωρό μου, πώς λέγεται. Η Πιγκουίνη. Γιώργος Τάμογλου. Αυτό από πού το εμπνευστήκατε?
Όχι, πείτε, όχι αλήθεια. Από τον κορονοϊό, γιατί μάσκα είναι και αυτό. Πιγκουίνι, Γιώργος. Τάμολο. Αυτά μόνο θα πατήσω. Αυτό είναι, ναι. Εγώ το βλέπω από εκεί. Ναι, ναι, είναι πιγκουίνι είναι. Αλλά τα πιγκουίνακια για να μην ήταν παιδικό. Ωραία μουσική. Μουσική ερμηνεία Γιώργος Τάμολο, στίχη και μουσική δική σου, ε. Στίχη δική μου. Εγώ τα φτιάχνω, να τα λέμε αυτά, εγώ τα κάνω όλα μοντάζαρα, που βλέπετε. Είχα κλειστεί στο σπίτι μου, ήμουν σε καραντίνα. Φόραζε βράδια κάθαρα, φόρεμα που φυσάει κι από όλα το είναι στη Βέρεια και θέλουμε να πούμε και κάτι πάνω σε αυτό. Όταν ανοίξουμε με το καλό, θα πρέπει να έρθει εδώ. Θα έρθει, εννοείται. Εκτός από αυτό, και να μου τραγουδήσει ζωντανά. Εννοείται. Εκτός από αυτό, ετοιμάζεται ένα CD. Το οποίο όλα αυτά, πολλά από τα τραγούδια τα δικά μου θα είναι μέσα. Θα είναι και δύο. Άρα θα πρέπει να το παρουσιάσουμε το CD. Εννοείται. Και ετοιμάζονται εκπλήξεις πάνω σε αυτό για το τι τραγούδια θα είναι και το ποιος θα το βραβεύσει, γιατί θα έχει βράβευση το συγκεκριμένο. Να ρωτήσω κάτι το Σεπτέμβριο, θα γίνει φθινόπωρο. Θα γίνει φθινόπωρο. Τότε θα ξεκινήσουμε. Και θα είναι και ο Γιώργος εδώ στην Αθήνα. Για φυσικά. Για να μας σε ένα πολύ όμορφο χώρο. Δεν είναι αυτό που νόμιζες. Ωραίο είναι. Μπράβο, εγώ δεν το είχα πω να το πετεύω. Μα πως σας είπα ότι είναι απλός γλιτός. Άρα και εσύ ωραία πιγκουινά και πού τα βρήκες για ιδέα. Ωραία τα βρήκα. Βρίσκω, βρίσκω. Και μια ωραίο βίντεο. Α, είναι από το τρίτο τα πιγκουνάκια. Βρήκα διάφορες εικόνες. Της μόνταρα και της ένωσα. Μπράβο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο! Πολύ ωραίο! Μπράβο, Θεοχάρη μου. Μπράβο, παιδιά. Και είμαι πολύ χαρούμενη που θα... το Σεπτέμβριο θα έρθει και ο τραγουδιστής εδώ. Εννοείται, εννοείται θα έρθει ο Γιώργος. Πρώτο Θεός. Άρα να συνεχίσουμε με το Θεοχάρη μας, του Θεού Χάρη. Στο δίγημα. Γι' αυτό είχες και... Ναι. Ένα σύντομο δίγημα. Πετάει ο άνθρωπος. Πετάει το τζιτζίκι, πετάει. Πετάει το τζατζίκι, δεν πετάει. Πετάει ο άνθρωπος, δεν πετάει. Κάθομαι στον καναπέ και στριφογυρίζω με το ένα μου χέρι τα κλειδιά της ταράτσας. Στο νου μου φέρνω εκείνο το παιχνίδι που έπαιζα πολύ μικρός με τη γιαγιά μου. Το λέγαμε πετάει, πετάει. Και με αυτό μάθαινα όλα τα πλάσματα του κόσμου που πετάνε. Και όλα εκείνα που είναι καταδικασμένα να μην πετάξουν ποτέ. Γιατί δεν πετάει ο άνθρωπος, γιαγιά, ήταν η εύλογη απορία μου. Γιατί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ήθελα να βγάλω φτερά. Στα παιδικά μου όνειρα έβλεπα ότι πετάω, αλλά πάντα, μόλις έπαιρνα λίγο ύψος, έπεφτα και ξυπνούσα τρομαγμένος. Όταν πήγαινα σχολείο, ήμουν καλός μαθητής. Διάβαζα τα μαθήματά μου και δεν έκανα φασαρία μες στην τάξη. Ούτε έκανα ποτέ μου κοπάνα. Όμως, όταν είχαμε κάποιο βαρετό μάθημα, είχα έντονη επιθυμία να βγάλω φτερά και να φύγω από το παράθυρο. Όταν μεγάλωσα, έπιασα δουλειά. Εκεί, ό,τι ήξερα, έπρεπε να το ξεχάσω. Δεν υπήρχε λογική. Ό,τι έλεγε το αφεντικό ήταν σωστό. Εγώ έπρεπε να κάνω το μαλάκα και τον έκανα. Πετάει ο γάιδερος. Πετάει. Εγώ τώρα ξέρεις τι σκέφτομαι, το λέει αυτό και μου έχουν ζητήσει ένας φίλος
ναι. που ασχολείται. Πρώτα απ' όλα αυτό αναβάζει. Να μην κόβουμε όμως λίγο την υπόθεση στο δίγημα. Καλά, συνέχισε και να σου πω. Έχετε και χαιρετίσματα από τον Χρήστο. Τα φιλιά μας. Βέβαια. Τώρα τι πάει το κινητό μου, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Βέβαια, προσπαθούσα να δω τη θετική πλευρά της ζωής. Είχα δουλειά και είχα και κοπέλα. Μέχρι που άλλαξαν και τα δύο. Ο παραλογισμός του αφεντικού γέμισε χρέη την επιχείρηση. Η επιχείρηση έκλεισε και εγώ πετάχθηκα στον δρόμο. Η κοπέλα μου με παράτησε λίγο καιρό μετά. Τότε ήταν που το σκέφτηκα για πρώτη φορά. Στην αρχή σκέφτηκα να δοκιμάσω με χάπια. Μα αν έκανα λάθος και δεν τελείωνα με την πρώτη, θα μου έκανα πλήση στο μάχο και θα ένιωθα χάλια. Τα όπλα τα φοβόμουν. Θα μπορούσα να πληγωθώ σε λάθος σημείο και να έχω αργό και βασανιστικό θάνατο. Κοίταξε να δεις τώρα, πρόβλημα. Ήθελα να βρω ένα θάνατο που να με βγάλει κατευθείαν από τη μέση. Έτσι. Πετάει το τριγώνι, πετάει. Πετάει το μπαλκόνι, δεν πετάει. Πετάει ο άνθρωπος από το μπαλκόνι. Τότε μου ήρθε η ιδέα. Και έπεσα από το μπαλκόνι. Έκανα το σάλτο μορτάλε. Σάλτο ήταν, μορτάλε δεν ήταν. Γιατί έλα που έμεινα στον πρώτο. Από κάτω ακριβώς είχε σταθμεύσει ένα ανοιχτό φορτηγό με παπλώματα. Έπεσα μέσα στα παπλώματα. Ούτε γρατζουνιά δεν έπαθα. Ορίστε. Θα μπορούσα βέβαια να ισχυριστώ πως έπαθα αμνησία. Θα θυμόμουν επιλεκτικά. Θα ξεχνούσα την εφορία, τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Α, του σωστό νερού, αυτό. Τα κοινόχρηστα, το νίκη. Βίβαι. Δεν έπιασε. Τα ξεχνούσα εγώ. Τα ξεχνούσα εγώ που τα υπενθύμιζαν άλλοι. Η ιδέα γυρίζει στο μυαλό μου από χτες που μου έκοψαν το ρεύμα. Έχω στα χέρια μου τα κλειδιά της ταράτσας. Τα ζήτησα από τη σπιτονοικοκυρά. Τι θα κάνω στην ταράτσα, με ρώτησε. Ό,τι θέλω θα κάνω. Λογαριασμό να τη δώσω. Θα βγω και θα ανατύψω τον κόσμο από ψηλά, όπως κάνουν οι IT. Έτσι, μπράβο. Πετάει ο αιτός. Πετάει. Πετάει ο άνθρωπος. Δεν πετάει. Αχ, να ήμουν αιτός. Θα πέταγα ελεύθερος. Και δεν θα σκεφτόμουν ούτε δουλειά, ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε κοινόχρηστα, ούτε νίκη. Δεν θα είχα καμιά έννοια. Θα άνοιγα τα φτερά μου και θα πετούσα πάνω από τα πράσινα δάση και άγρια βουνά. Θα έβλεπα υπέροχα τοπία και θα ήμουν πραγματικά ελεύθερος. Και αν με σκότωνα στο κυνήγι, δεν θα ήξερα γιατί πέθανα. Μήπως τώρα ξέρω γιατί ζω. Ανεβαίνω σιγά σιγά τα σκαλιά που οδηγούν στην ταράτσα. Ξεκλειδώνω την πόρτα και βγαίνω. Τι όμορφη αίσθηση ελευθερίας εδώ πάνω. Νιώθω να μου φυτρώνουν φτερά. Πετάει ο άνθρωπος. Πετάει. Τέλειο. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι από αυτά τα που βλέπουμε αυτούς που είναι και λένε διάφορα. Πώς τους λένε αυτούς, μωρέ. Και τώρα έχουν κάνει πάταγο. Είναι πολύ της μόδας. Που είναι και σε μπουάτ και τέτοια που παίρνουν το μικρόφωνο και λένε διάφορα αστεία, διάφορα έτσι κειμενάκια. Τους κωμικούς. Μου κάνανε μία πρόταση εμένα. Ένας φίλος που συνεργάζεται με ένα ραδιοφωνικό σταθμό από τον Καναδά. Μου έκανε μία πρόταση και μου λέει ότι να φτιάξουμε βιντεάκια έτσι πεντάλεπτα. Δηλαδή αυτό τώρα, να το πάρω εγώ, να το κάνω σκετσάκι, να το κάνουμε βίντεο και να το στείλουμε. Κατάλαβες. Και να το στείλουμε αυτού γιατί παίζονται εκεί πέρα. Σκερτσάκια έχουμε. Αυτό που σου έλεγα που κάναμε και τα σκερτσάκια μας. Θα μου τα δώσετε και θα τα φτιάξουμε. Βέβαια. Να το κάνουμε αυτό. Είναι ωραία δουλίτσα αυτή. Και εγώ δεν έχω χρόνο να κάτσω να γράψω. Θα μπορώ όμως να πω αυτού ότι ξέρεις κάτι. Θα πάρω το γράψιμο των φίλων που γράφουν. Ας το κάνω. Ναι. Και αν είναι με διάλογο, συμμετέχουμε και. Είχα γράψει ένα δίγημα, δεν το έχω μαζί μου αυτή τη στιγμή, στο διβάνι του ψυχαναλυτή, το οποίο είναι διαλογικό. Δηλαδή μιλάνε δύο άτομα. Οπότε αυτό θα μπορούσαμε εύκολα να το κάνουμε σαν σκετσάκι. Το είχαμε κάνει και στην πύλη, δηλαδή τους άρεσε. Ναι, 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 να το κάνουμε. Επίσης, πιστεύω ότι και ένα άλλο δίγημα που γράψει με τον τίτλο Λαϊκή Αγορά, επειδή είναι αδιάφοροι άνθρωποι που μιλάνε, και αυτό μπορεί να φτιαχτεί έτσι. Πολλά. Εγώ νομίζω και την άλλη φορά που είχες έρθει εσύ, Θεοχάρη, εδώ πέρα, πάλι μου είχες διαβάσει κάτι τέτοιο και νομίζω σου είπα ότι το έχεις και ότι μ' άρεσε αυτό. Ήταν από το βιβλίο που είχα βγάλει το 19. Μπράβο. Την πρώτη που είχε έρθει εδώ πέρα. Την πρώτη φορά που ήρθες. Γιατί έχεις έρθει τρίτη φορά αυτή. Ναι, το βιβλίο. Την πρώτη φορά λοιπόν μου είχες διαβάσει και σου είχα πει ότι το έχεις αυτό και είναι ωραίο αυτό που κάνεις με το. Με αυτό το. Υπάρχει συλλογή διηγημάτων. Είπαμε ψέματα πολλά από τις εκδόσεις Κέντρος που το είχα βγάλει το 19. Μπράβο, και ήρθες και το παρουσιάσαμε. Ναι. Και μ' άρεσε. Ναι. Και το έχεις, δηλαδή να το κάνεις αυτό. Και να που σου δίνω και μια αυτή που μπορούμε να το δουλέψουμε παραπάνω. Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Είναι καλό αυτό. Συνολικά μέχρι τώρα έχω 9 ποιητικές συλλογές και μια συλλογή διηγημάτων. Κάποια στιγμή
θα βγάλω και άλλη συλλογή διηγημάτων. Απλά δεν, ο καιρός είναι ακόμα, είναι πολύ νωρίς για να βγάλω από τώρα. Θα αργήσω ακόμα να βγάλω. Αλλά υλικό υπάρχει, υπάρχουν πολλά διηγήματα. Έχουν δημοσιευτεί πολλά σε διάφορες εφημερίδες, περιοδικά, στο ίντερνετ, σε ηλεκτρονικούς ιστότοπους. Και μπορώ να παρουσιάσω σιγά σιγά κάποια στιγμή, να βάλουμε σε, να κάνουμε σκετσάκια όπως είπαμε, ορισμένα που γίνονται. Πάντως για τα σκετσάκια θα δούμε και πολλά ζωντανινά, γιατί εσύ έχεις ζήσει την εποχή της πύλης. Από εδώ και πέρα όμως πολλά δεν θα γίνονται, άντε να κάνουμε μια απαγγελία. Θα κάνουμε την απαγγελία, θα τα δείχνουμε κιόλας. Νομίζω και το σκέτσο. Ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Συνεργαζόμαστε, να το πούμε σε αυτό επάνω, και με τη Μέμη την Αναστασοπούλου, πρόεδρο του Συλλόγου Ορίζων, η οποία είναι ηθοποιός, εξαιρετική, και μας βοηθάει, και θα κάνουμε και πολλά πράγματα με τη Μέμη από εδώ και πέρα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, έτσι να πούμε μια ανάσα, και θα συνεχίσουμε μετά για να μου πεις όλα αυτά. Ωραία. Επιστρέφουμε, δρυμύτεροι, μετά από ένα μουσικό διάλειμμα που κάναμε. Λοιπόν, και τώρα είναι αυτά που μου έλεγες τώρα, ότι παρόλο που μας κλείσανε μέσα, καλά, εγώ ξέρω, θυμάμαι από την πρώτη καραντίνα τις βολτούλες μας, τα έτσι μας, τον περίπατό μας. Πάντα. Αλλά ξέρω ότι μετά μου έλεγες, εγώ, Ολυμπία, πάω να γράψω.
Και βέβαια βλέπω και σε ένα Θεοχάρη ότι καραντίνα, καραντίνα, αλλά γέννησε ένα μωρό μες στην καραντίνα, ε. Ναι, εγώ περισσότερο έγραψα στην πρώτη καραντίνα παρά στη δεύτερη. Γιατί στη δεύτερη είμαι περισσότερο έξω. Αλλά όποτε μπορώ να, όποτε έχω έμπνευση, γράφω και έχω γράψει πολλά. Είμαι ικανοποιημένος δηλαδή και μπορώ να πω μάλιστα ότι πολλές φορές γράφω και περισσότερα από όσα περιμένω. Mm-hmm. Αλλά δεν τα δημοσιεύω όλα, γιατί όλα θέλουν διορθώσεις, όλα θέλουν να τα ξαναδώ. Και πολλές φορές και κάποια μπορεί να τα αποκηρύξω, γιατί μπορεί να θεωρώ ότι αυτό δεν με εκφράζουν. Mm-hmm. Μέσα στο μεθύσι της εμένας μπορεί να γίνω ακόμα και λάθη. Χοντρά λάθη, τα οποία τα διορθώνω μετά. Είναι και αυτό. Αλλά η απομόνωση όμως δημιούργησε. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι έχεις δημιουργήσει αρκετά πράγματα. Ναι. Πάντως, αυτό το βιβλίο είναι πείματα που έχω γραφτεί πιο πριν. Να σου πω κάτι. Πάγεσαι σε αυτούς που είναι αντίθετοι με όλο αυτό του COVID, τη μάσκα, γιατί μας είπες για τη μάσκα. Είσαι αντίθετος σε αυτό. Πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι ο COVID υπάρχει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει, δεν λέω ότι δεν είμαι αρνητής. Γιατί έχω, και ότι έχει πεθάνει και κόσμος, ιδιαίτερα σε διάφορες χώρες που έχουν πεθάνει πάρα πολύ. Αλλά πρώτα απ' όλα εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά και η γνώμη μου είναι η εξής. Ουσιαστικά μας λένε μείνε σπίτι ή πήγαινε πέθανε στο σπίτι. Αντί να έχουμε, και μας κλείνουν μέσα, αντί να έχουμε περισσότερα νοσοκομεία, περισσότερους γιατρούς, περισσότερες μεθ, γιατί αυτά είναι που χρειάζονται κυρίως. Επίσης, γίνεται ένας εντελώς ταξικός διαχωρισμός στα σχολεία. Όσοι έχουν ίντερνετ μπορούν να παρακολουθήσουν τηλεδιάσκεψη και να παρακολουθήσουν το μάθημα μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα φτωχά παιδάκια που δεν έχουν ίντερνετ. Τους δώσανε επιδότηση 200 ευρώ, ναι, να πάρουν τώρα το μάθημα. Τώρα όμως. Μέχρι το, για ένα χρόνο τι γινότανε. Δηλαδή, τι γινόταν όλο το προηγούμενο διάστημα που δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση. Παρακολούσαν τα σχολεία. Πέρα από τα. Υπάρχουν παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, είτε επειδή είναι παιδιά με δυσλεξία, είτε είναι παιδιά μεταναστών που δεν ξέρουν ακόμα καλά τη γλώσσα, που έχουν όρεξη να τη μάθουν, αλλά δεν είναι εύκολο μέσω τηλεδιάσκεψης. Δεν λες το άλλο, ότι ήταν να πάνε τα παιδάκια νηπιαγωγείο και η πρώτη χρονιά στο νηπιαγωγείο αυτά τα παιδάκια κατακαήκανε. Δεν λες ότι τα παιδιά τα φημώνουμε και βλέπω τα μωρά με τη μάσκα και με ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να βλέπω. Η μάσκα είναι πιο μεγάλη εντωμεταξύ από τα μουτράκια τους. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Επίσης, κάθε τάξη έχει 30 παιδιά, 25 με 30 παιδιά κάθε τμήμα. Θα μπορούσε κάθε αίθουσα να έχουμε περισσότερες αίθουσες και κάθε αίθουσα να έχει λιγότερα παιδιά. Και έτσι και δεν σύστημα δεν θα είχαμε τρομερό, αλλά και το μάθημα θα γινόταν καλύτερα. Και τώρα για τις μάσκες, οι μάσκες υποτίθεται ότι προστατεύουν, στην πραγματικότητα είναι ανθυγιεινές. Να. Γιατί αναπνέουμε τα δικά μας χνότα. Πάντως τεστ κοπόσεως με μάσκα δεν έπρεπε να κάνω εγώ. Είσαι καλό παιδάκι. Και σε πληροφορώ ότι αυτός ο γιατρός είναι διευθυντής του νοσοκομείου. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι διευθυντές δεν κάνουν λάθη. Τέλος πάντων, θα το ξανακάνω εγώ για να δω γιατί μπορεί να πεθάνω από καρδιά. Θα πάω από καρδιά, η δική σου Ιαπωνία με πεθαίνει. Πάμε και το λαϊκό μου. Ποιος, ποιος το έχει πει αυτό. Λοιπόν, εσύ όμως θα διαβάσουμε ένα ποιμωσό ακόμα. Να διαβάσουμε. Κάνε έτσι και όποιο πιάσεις. Όχι, θα διαβάσουμε ωραίο το. Έκλειψη σελήνης. Mm-hmm. Το φεγγάρι χάθηκε. Στις ειδήσεις μίλησαν για έκλειψη. Το φεγγάρι εξαφανίστηκε. Όχι για λίγες μέρες, μα για καιρό πολύ. Ίσως για πάντα. Κάποιοι ποιητές στεναχωρήθηκαν. Δεν αυτοκτόνησαν, ούτε έκλαψαν καθόλου. Μόνο είπαν πως μαζί με το φεγγάρι χάθηκε και η έμπνευση. Και έπαψαν πια να γράφουν. Κάποιοι λίγοι συνέχισαν τους στίχους να σκαλίζουν. Βρήκαν πως έχει και η έκλειψη τους στίχους της και πόση ποίηση κρύβει μία απουσία. Αυτό δεν ξέρεις με τι ταιριάζει. Με ένα τραγουδάκι. Να σου πω κάτι.
με όλο αυτό που γίνεται, απευθύνομαι και στους δυο σας, με όλο αυτό το ΜΚΟ, όπως να το πω που λέγεται τώρα, από τις καταγγελίες, πώς λέγονται καταγγελίες, κάπα, πώς λέγεται κάπα μία, πώς λέγεται αυτό. Οι καταγγελίες σε ποιο επίπεδο. Που έχουν γίνει τώρα όλες αυτές ανάμεσα σε καλλιτέχνες, ο ένας με τον άλλον, γενικά. Γιατί να σου πω κάτι, μπορεί να βγήκαν, γιατί είπαν στην αρχή ότι βγαίνουμε για να τολμήσουν και κάποιοι άνθρωποι να βγουν να τα πούνε. Ναι. Εγώ λοιπόν που έχω φάει μπούλικ στο γραφείο, δεν μπορώ να βγω να το πω γιατί θα μείνω χωρίς δουλειά. Είναι και πολλοί αυτοί που δεν μπορούν να μιλήσουν γιατί ακριβώς θα μείνουν χωρίς δουλειά. Άρα ήταν εγώ θέλω νομίζω το ότι έγινε όλος αυτός ο ντόρος. Γιατί αυτοί που ουσιαστικά τρώνε μπούλικ κάθε μέρα. Εγώ προσωπικά νιώθω ότι τρώω μπούλικ κάτι την τηλεόραση κάθε μέρα. Γιατί. Εγώ δεν βάζω 11 η ώρα να δω το Survivor. Δεν με ενδιαφέρει, δεν μ' αρέσει. Να πω. Πώς μπορείτε να με υποχρεώνετε την επόμενη μέρα να βλέπω 30 εκπομπές που αναλύουν το Survivor. Όλη μέρα, από το πρωί. Το bullying είναι καθημερινό, συνεχόμενο, όμως τώρα για τις καταγγελίες που είπες. Έγινε ένα πρώτο βήμα, τουλάχιστον να σταματήσουν κάποια πράγματα. Δεν έχουν εξαλειφθεί φυσικά, ούτε θα εξαλειφθούν αυτά τα φαινόμενα. Ό,τι και να πούμε για τις κακοποίησεις ή οτιδήποτε, κάθε μέρα, κάθε σπίτι, να στο πω έτσι, 70% των σπιτιών, θα έχουν κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα. Δηλαδή και στο θέατρο θα συνεχίσει και στις εργασίες. Δεν νομίζω ότι σταματάει. Να πω κάτι όμως πάνω σε αυτό. Πες μας. Φτιάχτηκε με αυτόν τον τρόπο το ελληνικό Me Too, το οποίο δεν υπήρχε πιο πριν. Α, Me Too. Ωραία. Ναι. Τι σημαίνει το Me Too σημαίνει και εγώ επίσης. Υπήρχε στην Αμερική όταν γίνανε οι πρώτες καταγγελίες. Οι πρώτες καταγγελίες γίνανε στην Αμερική. Και το χρονικό διάστημα πριν γίνουν εδώ οι πρώτες καταγγελίες. Δηλαδή από την Αμερική είχε ξεκινήσει. Ναι, ωραία, και τι λέγαμε Me Too. Όχι, θέλω να πω το εξής. Εγώ προσωπικά, το ελληνικό σαν εργαζόμενη, το ελληνικό τρώω μπούλικ 9 ώρες, δεν μπορώ να το πω. Θέλω να πω ότι το ελληνικό Me Too ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Ήταν ένα βήμα, όπως είπε και η Αριάννα πριν, προς την κατεύθυνση του να καταγγέλλεται τον bullying όσο γίνεται περισσότερο και όπου μπορεί περισσότερο. Τώρα βέβαια εννοείται πως υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν μπορούν να το καταγγείλουν. Πιστεύεις εσύ ότι αυτοί που βγήκανε και καταγγείλανε θα βρίσκουν αύριο μεθαύριο δουλειά? Πιστεύεις, καλά, εντάξει ότι καταστράφηκαν κάποιοι άλλοι που ήταν τέρατα. Ότι το έκαναν σωστά και το έκαναν και αυτό δείχνει μάλιστα την αυτοθυσία τους, ότι το έκαναν παρόλο που ξέρανε ότι μετά μπορεί να μην βρίσκουν δουλειά. Γιατί αν ενωθούν όλοι και καταγγείλουν όλοι όσοι έχουν τέτοια προβλήματα, όσοι δέχονται bullying, τότε θα σταματήσει και το bullying. Παιδιά, το πιστεύετε αυτό? Εγώ δεν το πιστεύω. Ότι θα στο μέλλον. Γιατί δεν το πιστεύω. Ναι, άμεσα. Γιατί δεν το πιστεύω. Γιατί ήταν ο Στραβόλας, πώς λέγεται αυτός, ο μουσικός, ο ηθοποιός, ο Στραβόλας, πώς λέγεται το επίθετό του. Και είχε βγει να πει ένα καλό λόγο για το Σπυρόπουλο. Και ήταν στην εκπομπή που τη συμπαθώ και τη Σκορδά και το Λιάγκα. Και ήταν Σκορδά Λιάγκας. Και τον έχουν κολλήσει τον άνθρωπο στον τοίχο και δεν τολμεί να. Δηλαδή τον δέρνουνε με τις λέξεις. Το έχω τραβήξει βίντεο. Κάποια στιγμή θα το ανεβάσω στο Twitter. Τι καλείτε τον κόσμο να τον πάρετε συνέντευξη αφού κάνετε bullying και τον καθοδηγείτε να πει αυτά που θέλετε εσείς? Όσα πληρώνονται βέβαια. Και ο άνθρωπος τους είπε ότι ρε παιδιά, εγώ ξέρω το Σπυρόπουλο ότι μια κοπελίτσα είχε ήλιγκο και σταμάτησε όλο το θέατρο για να τη βοηθήσει. Συνεργάζομαι 40, δηλαδή να σου πω κάτι. Έρχομαι εγώ και σου λέω ότι ο Θεοχάρης με έβαλε στον μπάνιο και με βάτεψε. Πόσα χρόνια τον ξέρω στο Θεοχάρη? 3. Δεν θα τον υποστηρίξεις? Όχι, ξέρεις, δεν θα μισώ. Θα πεις δεν ξέρω και τι ανομαλία κρύβει. Ξέρεις τι ανομαλία κρύβεται όλο. Αυτό ακριβώς θέλω να πω και εγώ, δηλαδή μπορούμε να το ξέρουμε. Σαν φίλο σου, θα πεις ρε παιδιά, εγώ ξέρω ότι ο Θοχάρης είναι ένα ταπεινό παιδί. Ένα παιδί, αυτό βγήκε και ο Σκαραβόλος, πώς λέγεται, και βγήκε ο Σκαραβόλος. Μα ακριβώς και για αυτό. Ότι ρε παιδιά, εμένα σαν φίλος είναι καλό, δεν έχω δει κάτι κακό. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι να τον φάνε ζωντανό. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Ακριβώς για όσους τα κάνουν όμως, μετά μας λένε ότι ήταν καλά παιδιά. Δηλαδή και το Λιγνάδι το είχαν πει. Και για διάφορους δολοφόνους, ξαφνικά βγαίνει ένας δολοφόνος που τον έχουν πιάσει, ότι σκότωσε και το έχουν και υπάρχει απόδειξη. Και λένε όλοι γύρω του, α, ήταν καλό παιδί, εμείς το ξέραμε. Δεν περιμέναμε να κάνει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να ξέρουμε τι κρύβει ο άλλος μέσα του.
Μα όλοι είμαστε καλά παιδιά, το ότι εγώ μπορεί να έχω διαστροφές. Αυτό είναι διαστροφή, είναι η, αυτή της εξουσίας. Αλλά αν κάτσουμε να τα αναλύσουμε μία-μία τις καταγγελίες, ειδικά αυτές του Λιγδάνη, εγώ θεωρώ ότι οι δύο πρώτες καταγγελίες είναι άκυρες. Του Λιγδάνη. Είναι καταγγελίες πληγωμένου εγωισμού. Κοίτα. Δηλαδή, εγώ ήμουνα ερωτευμένη μαζί σου, γιατί το έχω πάθει εγώ. Εγώ 16 χρονών ερωτεύτηκα ένα τραγουδιστή. Ωραία. Που ήταν ο πρώτος μου έρωτας. Και μου έλεγε ο άνθρωπος, αν δεν πας 18, εγώ δεν κοιμάμαι μαζί σου, γιατί θα βρω τον πελά μου. Τότε, ειδικά εκείνα τα χρόνια, ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα. Εγώ πέθαινα για εκείνον, έλειωνα για εκείνον. Θα σου πω ένα άλλο. Όταν πήγαινα στο θέατρο, ο Άκης ο Δαβής που είχε φύγει από τη ζωή, ήμουνα εγώ γυμνάσιο, πήγαινα, τον κοίταγα έτσι. Τρελαινόμουνα για τον Άκη τον Δαβή. Τρελαινόμουνα. Ήταν ο δάσκαλός μου, ήταν ο μέντορας μου, τρελαινόμουνα. Και ο άνθρωπος τότε ήταν 35 και εγώ ήμουν 16. Και πήγα να με ετοιμάσει για να πάω να δώσω εξαιρετικά ταλέντα στο Εθνικό. Αν πες τώρα εγώ, εγώ ήμουν καψουράκι μαζί του, ωραία, πέθαινα. Πες ότι εγώ τώρα δημιουργούσα και μια σχέση στα 18 μαζί του. Και μετά στα 24 φεύγω και πάω στο... Και μετά θυμάμαι, μετά από 20 χρόνια, ότι δεν με έκανε ο τάδε φίρμα. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι η πρώτη καταγγελία που έγινε με το Λιγδάνη έγινε έτσι ακριβώς όπως κάθε νέο παιδί καψουρεύεται και ερωτεύεται το μέντορά του, το δάσκαλό του. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι γκέι, αν είναι ετερόφιλοι, ομοφιλόφιλοι. Και όλα αυτά μας πειράζει. Ο έρωτας δεν την ετεροφιλία ή ο θαυμασμός ή... εντάξει. Και πιστεύω ότι αυτό το παλικάρι έπαθε αυτό το πράγμα, τον ερωτεύτηκε, δημιουργήσανε μια σχέση. Εντάξει. Δεν ξέρω αν τον βάτεψε στα 16 ή αν τον βάτεψε στα 19, γιατί ο Λιγδάνης σου λέει ότι εγώ με αυτόν κοιμήθηκα μετά τα 18 μαζί του. Κατάλαβες, μπορεί να τον γνώρισα 17, αλλά 18 κοιμήθηκα μαζί του. Άρα ήταν ενήλικας. Είχαμε σχέση 5 χρόνια. Σχέση είχαμε. Και μετά τώρα αυτό το παιδί θυμήθηκε ότι εγώ έχω δώσει τον ποπό μου εκεί που τον έχω δώσει και δεν έχω γίνει φίρμα. Κατάλαβες και κάνει, εγώ δηλαδή την πρώτη καταγγελία εκεί την στηρίζω. Κοίτα, κοίτα, πίσω από αυτά. Μπορεί όντως να υπάρχουν και κάποιες υπερβολές. Τι δεν είναι όμως υπερβολή. Πίσω από αυτό φάνηκε πώς ανεβαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή με την κυρία Μενδώνη. Αν κυρίως ο Λιγδάνης δεν είχε την κυρία Μενδώνη, θα είχε το Εθνικό. Αυτό, θα είχε το αυτό είναι για τις μικρούλες, αυτό που πες, χτυπάει καμπάνα. Αχ, για κάποιες και... για κάποιους ηθοποιούς ο Θεός. Και άντρες. Ο Παντελής μου καημένος μου λέγε μα καλά. Πού τη βρήκαν αυτή και τη βάλανε και μας την πέφτει. Ποιος τον ήξερε τον κύριο Λιγδάνη, ακριβώς αυτό που είπε και ο κύριος Πιπίλας. Ποιος γνώριζε τον κύριο Λιγδάνη, πώς ο κύριος αυτός ανέβηκε. Δεν είχε ανεβάσει. Δεν ήξερα εγώ. Δεν είχε ανεβάσει κατά αξιόλογο ποτέ. Δεν ξέραμε όπως το ξέραμε. Εντάξει, ένα είναι ένα μεγάλο άνθρωπο. Ένα μεγάλο άνθρωπο ακριβώς. Χαρούμενο. Εντάξει. Τον είχα για χαρούμενο άνθρωπο. Αλλά ο Λιγδάρης από πού και όπου και που ανέβηκε και πήρε όλα αυτά. Σαφώς οι άνθρωποι που ανεβαίνουν με αυτόν τον τρόπο χειρίζονται και τους άλλους από κάτω ότι όπως ανέβηκα εγώ, θα ανέβεις και εσύ. Αλλά θα σε πατήσω για να ανέβεις. Εντάξει, δεν νομίζω έτσι, μωρέ. Δεν νομίζω τόσο πολύ ότι ήταν. Γιατί να σου πω και κάτι. Εμένα κάποιοι ηθοποιοί που βγήκαν, κάποιες γυναίκες που βγήκαν, δεν τις θεωρώ γυναίκες με ταλέντο. Κοίτα, η Ηλέχου που βγήκε για τον Κιμούλη. Χρόνια με τον Κιμούλη κατά την Ηλέχου. Η άλλη, εγώ η Δούκα. Λοιπόν, λέμε τώρα για τον Κιμούλη που βγήκε η κατά την Ηλέχου. Η Ζέτα Δούκα βγήκε για τον Κιμούλη και είπε ότι την κλώτσισε. Η Ζέτα Δούκα. Και βγήκε. Η Ηλέχου μίλησε για τη σχέση της. Δεν το έχεις δει μάλλον. Δεν το έχω δει με τη Ηλέχου, αλλά αυτή που τον κατέγγειλε δημόσιο ήταν η Ζέτα. Η Ηλέχου τώρα μίλησε. Έδωσε, δεν το έχει κάνει καταγγελία. Η Ζέτα Δούκα του έκανε καταγγελία ότι την κλώτσισε. Αλλά εγώ τώρα. Και κακό το λέω δημόσια, για μένα η Δούκα δεν έχει υποκριτικό ταλέντο. Και τα καταδικάζουμε πάντως. Και να σου πω και κάτι, περίμενε να σου πω. Εγώ είμαι ο Κιμούλης και είμαι ένα ιερότερας και μου φέρνουν τη Χαλκίδου που είναι ένα ξυλάγκρο που δεν ξέρει την τύφλα της από υποκριτική και πρέπει εγώ να την κάνω ηθοποιό. Δεν θα τις πετάξω και το τραπέζι στα νεύρα μου, θα τις το πετάξω. Μα δεν δικαιολογώ, δεν τις λες άνθρωσε την πόρτα και φύγε πρέπει να γίνει. Δεν τις λες όχι στα νεύρα σου, το πετάς και το τραπέζι. Γιατί σε πιέζει ο κάθε πολιτικός
να την κάνεις ηθοποιό. Παιδιά, να δούμε και αυτά. Γιατί εγώ δεν θα ξεχάσω τον πατέρα μου, μου λέγε, συγγνώμη ρε παιδί μου, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους ηθοποιούς στις ίδιες σειρές. Και γιατί αυτό το θεωρούμε το ταλέντο, αυτό είναι ξυλάβιο. Δηλαδή είχε δίκιο. Και να σου πω και κάτι, η Ελένη Φιλίνη είπε ένα ωραίο και είχε δίκιο. Κάποτε, που δεν υπήρχε τηλεόραση, εγώ έπαιρνα τον άντρα και πήγαινα να δω τη Βλαχοπούλου. Πέλεγα να πάω να δω τη Βλαχοπούλου, να πάω να δω τη Φιλίνη, να πάω να δω τη Βουγιουκλάκη. Τώρα, η Βουγιουκλάκη, η Φιλίνη και αυτές, μπαίνουν με το έτσι τέλος στο σπίτι μου. Γιατί να τις υπολογίσω και γιατί να τις καταλάβω και για το ταλέντο τους και γιατί. Γιατί εμένα αυτή τη στιγμή που είμαι καραντίνα και κάθομαι και βλέπω τηλεόραση, πραγματικά θα ήθελα κάποιο να τα πω ότι είναι παιδιά, θεωρείτε ότι αυτό που κάνετε είναι τηλεόραση. Δηλαδή, κάνετε τη φάρμα, κάνετε στο Survivor και μετά μου έχετε την επόμενη μέρα 4-5 εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ που αναλύουν αυτές τις εκπομπές τις βραδινές. Και αυτό είναι τηλεόραση. Βρισκόμαστε γενικά σε εποχή παρακμής και πραγμής και τηλεόραση πάρα πολύ. Δεν υπάρχει τηλεόραση. Λίγο τώρα γιατί δεν έπρεπε να το έστειλες. Να είναι καλά. Βλέπω Βουλή των Ελλήνων. Βάλτε Βουλή των Ελλήνων να δείτε ωραία το ντοκιμαντέρ, παιδιά. Φοβερά το ντοκιμαντέρ. Και λίγο, δηλαδή και ο Sky έβαζε κάτι καλό και τώρα έχει γεμίσει και ο Sky. Ο Sky. Ιδιωτικά κανάλια. Λεφτά παίζονται εκεί που ποντάρουν. Ναι, αλλά είναι και οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δηλαδή, αυτή που ήταν ηθοποιός και την έχω δει σε 5 σειρές, τώρα μου την κοτσάρουν και παρουσιάστρια. Να με ρωτάς, κυρία μου, θέλω να σε βλέπω κάθε μέρα. Είναι στο χέρι μας είναι το τελικότερο. Το παίρνουμε και το κλείνουμε. Τελειώνει. Το γυρνάς και τη βλέπεις στη σειρά. Το γυρνάς και τη βλέπεις και είναι. Κάτσε. Ακριβώς και τώρα με τον υπολογιστή. Είναι ένας κύκλος τα ίδια και τα ίδια άτομα. Είναι γλυκά η τηλεόραση. Και αυτό που γίνεται, το Me Too, για μένα στην τηλεόραση είναι κλίκα που τα κάνει και θέλει να πετάξει έξω κάποιους άλλους. Τώρα με τους υπολογιστές δεν έχουμε τόσο ανάγκη. Τώρα εγώ για παράδειγμα τηλεόραση δεν έχω. Παίρνουμε ένα βιβλίο και το διαβάζω. Άρα δεν είχε καλή τηλεόραση και δεν είχα τηλεόραση. Τώρα τα Χριστούγεννα μου κάνανε εδώ η νύφη μου μια τηλεόραση. Για 5 μήνες δεν είχα τηλεόραση, τα βλέπα όλα από το τέτοιο. Το καλύτερο είναι να κάνεις σπίτι σου. Να πάρεις ένα βιβλίο, να το διαβάσεις, να ανοίξει και το μυαλό σου, οι σκέψεις σου, αυτό που δείχνουμε εδώ στην Κλειδαρότρυπα. Όταν έχεις όμως κάποιες εκπομπές και σου πεπιλάνε και ανοίγει ο κάθε άνθρωπος και σου πεπιλάνε το μυαλό και σου λένε τρομοκρατία πρέπει να κάνεις το εμβόλιο. Τρομοκρατία πρέπει να βλέπεις τις μάσκες. Τρομοκρατία το ένα, τρομοκρατία το άλλο. Αυτό είναι φασισμός. Σου βάζουν επίτηδες στα Me Too και σου έχουν περάσει ένα σωρό εργασιακά που θα δουλεύει σύλλο τα 40 ώρες την ημέρα και θα παίρνει τα 3 του χαράλαμπα, του χαράλαμπου που πώς το λένε, και θα, δηλαδή, έχεις δει τι έχουν περάσει εργασιακά, Θεοχάρη μου. Πάντα. Μα γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται και οι καλλιτέχνες να είναι στο πλευρό των εργαζομένων και να τα λένε και να τα γράφουν με το δικό τους τρόπο. Εγώ λίγους καλλιτέχνες παραδέχομαι που βγήκαν, όπως ο Πλούταρχος, όπως κάποιοι άλλοι που βγήκαν και είπαν, ο τέτοιος που τα είχε και με την Γερμανού, ο πρώτος της που είχαν παντρευτεί και αυτός πάλι που βγήκε και είπαν ότι λένε εμείς μπορεί να μην έχουμε βιοποριστικό πρόβλημα αλλά οι συναδέλφοι μας έχουν πρόβλημα. Μα οι καλλιτέχνες κατέβηκαν στους δρόμους και όχι μία φορά. Από την αρχή του πρώτου lockdown συνέχισαν να κατεβαίνουν. Τώρα έχουν αρχίσει και τσακώνονται ποιος θα κάτσει σε ποια πλατεία. Βέβαια. Καθόταν ο κόσμος. Να το δέχει το όλο αυτό. Προχτές πήγα κάτω στο Φάληρο, συνάντησα ένα πολύ ωραίο παιδί Κύπριο με πολύ ωραία φωνή. Τραγούδαγε. Μου λέει ήταν να πάω Νέα Σμύρνη, αλλά πήγανε και άλλα παιδιά. Γιατί του πω ότι είμαι από Νέα Σμύρνη. Πιο κάτω μου λέει μέσα στο πάρκο είναι μια άλλη παρέα. Δηλαδή που τραγουδάνε τα παιδιά, έχουν αρχίσει τώρα οι καλλιτέχνες και έχουν σκορπιστεί. Κινητοποιήσεις γίνανε και συνεχίζονται να γίνονται. Γιατί έτσι κι αλλιώς με 500 ευρώ που παίρνει αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που είναι στον πολιτισμό, είτε θέατρο, μουσικός, τραγουδιστής, 500 ευρώ και εσύ που ήσουν σε αναστολή, σου φτάνουν 500 ευρώ. Όχι με τίποτα. Εμένα μου έρχεται 350 ιδέοι και κλαίω. Τον πλήρωσα, αλλά κλαίω. Δεν θα πάω. Και αυτό λέω. Πόσο σου είχα πετάξει, είμαστε 184 σήμερα. Ναι. Πραστικά. Πριν από. Εγώ έχω λαθρέο ρεύμα. Πριν από ένα. Μην το λες αυτό και θα πριν από. Τι λες, κορίτσι, επειδή λέμε,
Επειδή λέμε για τους καλλιτέχνες, μπορούμε να πούμε ότι πριν από ένα μήνα έγινε στο Μουνασιράκι, δρόμο ένα πολύ όμορφα, με χορευτές, με μουσικούς, με μπάντες, ήταν πολύ επιτυχημένο. Και νομίζω ότι αυτά... Συγγνώμη, στο Μοναστηράκι έγινε και δεν ήρθε τηλεόραση να το τραβήξει. Αυτό ήταν με μάσκες. Ήρθανε από το ΕΡΤ. Από την ΕΡΤ και έγινε νοικοκυρεμένο, ωραίο, με μάσκες. Ήτανε με μάσκες, ναι, και αποστάσεις και οι κινητοποιήσεις που γίνανε. Και δύο πορείες μεγάλες που γίνανε πρόσφατα. Εντάξει, ότι έχει χτυπηθεί και έβλεπα σήμερα τον Κότσιρα που έλεγε ότι κακά τα ψέματα, σταματήσαμε να διασκεδάζουμε όλοι μαζί, μόνο σε συναυλίες γίνεται αυτό. Έχει εξαλειφθεί αυτό το μαζευτήκαμε σε ένα μαγαζί, γλεντήσαμε όλοι μαζί, χορέψαμε όλοι μαζί. Να πω λίγο κάτι. Επειδή είπαμε πριν και για το ρεύμα και πόσο μας ήρθε, μπορώ να πω ένα ποίημα το οποίο... Έχεις και αμένα έχει, το πεις. Αυτό έχει γραφτεί πολλά για πολλά το χρόνια ρεύμα. Πριν. Το χρειαζόμαστε. Βρίσκεται στην ποιητική μου συλλογή Ερήπια και λέγεται Εξοφλήθη. Α, έλεγε, πες. Κάτι που δεν γίνεται στην Ελλάδα, γιατί ποιος εξοφλήσει. Καλά, τότε ακόμα γινόταν. Λοιπόν, εξοφλήθη ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Πιο κάτω του ΟΤΕ παρατημένος. Πιο δίπλα της ΕΙΔΑΠ και τα κοινόχρηστα. Καλά, η ΕΙΔΑΠ τη χρωστό τρίμηνο. Υπομονετικά περιμένουν τη σειρά τους. Μέτρησες τα λεφτά σου και δεν φτάνουν. Και είναι στα αλήθεια τραγικό. Πληρώνεις μια ζωή λογαριασμούς και όλο καινούριους πρέπει να πληρώσεις. Σαν πως δεν είναι η ζωή ένας λογαριασμός που κάθε μέρα πρέπει να ξοφλάμε. Σωστό. Και να πεθάνεις απ' έξω θα λέει, θα περιμένεις όλη να την πληρώσεις. Άστα να πάνε. Μα να σου πω κάτι, άμα δεις και από τον αρχαίο χρόνο, για να έρθει ο τέτοιος να σε πάρει, ο Βαρκάρης να σε πάει στον Άδη, του δίνεις λεφτά. Ναι, ο Βολός. Ναι, δεν σε πάει. Έχει γραφτεί... Και εκεί χρήμα θέλει. Από τον Λουκιανό, ο πολύ ωραίος διάλογος Μένιπος και Χάροντας, που ο Μένιπος με πολύ ωραίο τρόπο που είχε σατυρικό μιλάει στο Χάροντα που του ζητάει τον Οβολό που δεν έχει. Με το ούκαν λάβεις παρά του μιέχοντας, από εκεί έχει βγει. Ναι. Άρα δεν θα με πάρεις στον Άδη άμα δεν έχω λεφτά. Δεν πάω, θα κάτσω εκεί που είμαι. Δεν πεθαίνω. Του λέει δύο φορές, του λέει δεν μπορεί. Του λέει θα σε πιάσω άλλη φορά. Δύο φορές λέει δεν μπορεί να με πιάσει. Για φαντάσου να πλύνω χάρος μόνο αυτούς που έχουν λεφτά. Τότε εγώ δεν θα ήθελα να έχω λεφτά, θα ήθελα να είμαι φτωχιά. Γιατί ο πλούτος, και άμα το σκεφτείς, παιδιά, κοίτα τώρα να δεις, κάναμε ένα συνειρμό που άμα το σκεφτείς είναι μια μικρή αλήθεια. Καλύτερα λοιπόν να ζούμε χαρούμενα και ωραία και χωρίς φράγκο στην τσέπη, παρά να έχω λεφτά να με πάρει ο Άδης να με λεφτά, Έτσι παιδιά. Μα το πάει, γιατί άλλοι που έχουν λεφτά βλέπεις να περνάνε καλά, τώρα να έχεις ένα υπερπολιτελεία σπίτι και να... Μόνο σου να είσαι. Φοβάσαι μη σε σκοτώσουνε, φοβάσαι μη τα χάσεις, βγαίνει αυτό το άγχος. Α, μη τι άλλο τώρα λες, τι έχω, τι έχασα. Σημασία έχει ο άνθρωπος να μάθει να ζει με λιγότερα. Όταν λέμε λιγότερα δεν εννοώ απαραίτητα να έχει πολύ λίγα λεφτά, αλλά υπάρχουν πολλές επίπλασες ανάγκες που δεν μας δημιουργήθηκαν. Βλέπουμε, κάποτε ζούσαμε χωρίς κινητά και τώρα μπορεί να έχουμε και 2-3. Δηλαδή θέλω να πω, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που υπερκατανάλωση. Αυτό μας το έχουν δημιουργήσει. Γι' αυτό έχουμε πρόβλημα με το περιβάλλον τώρα. Αυτό μας το έχουν δημιουργήσει, είναι επίπλασες ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται από τις μεγάλες εταιρείες της πολυεθνικής για να πουλήσουν περισσότερα. Μπορούμε όμως... Συγγνώμη, δεν είδε στο αμάξι που έχει αυτόματο πιλότο και τέτοι, ναι. Πάει και τρακέρνει και πέφτει στα όπου θέλει. Εγώ δεν θα το παίρνω ποτέ αυτό το αμάξι. Μου πηγαίνει μόνο του. Ναι. Και πήγε και πέσει στο φορτηγό. Και να είσαι και να το βλέπει ότι πήγε στο φορτηγό. Εγώ θα έλεγα την πόρτα να φύγω, αλλά έτρεχε λέει με τόσο κοιλιά. Ήθελα καλά προγραμματισμένο. Ακριβώς, αυτό λοιπόν. Εντάξει, είπαμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες μας, αλλά μέχρι ενός σημείου να μην είμαστε άπλιστοι και να μην μας δημιουργούνται τέτοιες ανάγκες. Σωστό αυτό. Κοίταξε να δεις. Αυτή η απληστία και η πολύ... κάνουμε κατάχρηση πολλών πραγμάτων. Δηλαδή δεν θα πάρουμε μία κολόνια, θα πάρουμε 10. Ναι. Δεν θα πάρουμε ένα ρούχο, θα πάρουμε 10. Ακριβώς. Γι' αυτό, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε κατά της τεχνολογίας. Απλά είμαστε κατά του της να έχουμε κατάχρησης. Κατάχρησης και της πολλής κατανάλωσης που κάνει και σκουπίδια και πλαστικά και το ένα με το άλλο. Εγώ τώρα να το πω και σαν ιδέα, γιατί μ' άρεσε και θα την κάνω. Δηλαδή, εγώ τώρα το ξεκίνησα. Εδώ
στο Άρισος, στο Παλαιοφάλιρο, στην Καλυθέα. Έχει κάποια κακάδους που βάζεις τα πλαστικά και αυτά και σου βγάζουν η απόδειξη που πας και ψωνίζεις μετά στο ΑΒ Βασιλόπουλο με τα πλαστικά που ρίχνεις ή πατάς και πάνε στο χαμόγελο του παιδιού. Εγώ επιλέγω και το πατά. Μια φορά ήταν μια γιαγιά δίπλα μου, της έδωσε το 1 ευρώ. Γιατί για 33 μπουκάλια βγαίνει 1 ευρώ. Ναι, αλλά σε αυτό έχω να καταγγείλω κάτι. Καλά κάνουν και τα βάζουν αυτά, αλλά το θέμα είναι και πού ακριβώς τα βάζουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Καλυθέα υπάρχει σε ένα σημείο που είναι παιδική χαρά μπροστά, μυρίζει άσχημα αυτό, και πηγαίνουν συνέχεια και ρίχνουν μπουκάλια άνθρωποι που φροντίζουν να έχουν πάρα πολλά από αυτά τα πέντε σκουπίδια, να έχουν πάρα πολλά. Και φέρνουν εκεί πέρα ολόκληρες τεράστιες σακούλες με μπουκάλια για να πάρουν τα λεφτά, ναι. Τα λεφτά που δίνει. Και δίπλα σε παιδάκια τώρα που παίζουν ένα αυτό και να βρωμάει και να μυρίζει άσχημα. Τότε είναι λάθος τοποθέτηση. Ναι, λάθος τοποθέτηση. Αυτό ακριβώς. Αυτό, λάθος αυτό. Θα μπορούσε να από πίσω που είναι τα πράγματα που, που δεν υπάρχουν παιδάκια. Εδώ στη Νέα Σμύρνη πάντως είναι τρία τέτοια. Είναι πολύ ωραία, νοικοκυρεμένο. Δεν μυρίζουν, δεν είναι τίποτα. Γιατί με το που βάζεις το μπουκάλι μέσα. Έχει τη μεγαλύτερη πλατεία. Ποιος λιώνει, λιώνει, λιώνει. Ρε παιδιά, αυτά είναι ειδικά μηχανήματα. Ναι. Βάζεις το γυάλινο το μπουκάλι και το κάνει θρύψαλα. Πέφτει με στον κάδο. Δεν έχει κάτι να μυρίζει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος να μυρίζουν σκουπίδια. Ναι, όταν δεν παίρνουν όμως τα σκουπίδια. Αν έχει δίπλα σκουπίδια σας, ναι. Αυτό μου πως έχουν και τα σκουπίδια. Όχι, τα παίρνουν από τα σκουπίδια, αυτοί που τα μαζεύουν. Ναι, αλλά το μπουκάλι λιώνει μέσα στο μηχάνημα όταν άκουν. Ναι. Το μπουκάλι το πλαστικό για να μπει μέσα στο μηχάνημα, το βάζεις, το γυρνάει έτσι. Πρώτα απ' όλα, άμα δεν δει ότι είναι νερού, γιατί εγώ πήγα και έβαλα από το γάλα το πλαστικό, τα μικρά αυτά που πίνουμε τα γάλα τα και δεν το δέχεται αυτό. Αυτό είναι καλό. Δεν αλλά το δέχεται πάλι, εκείνο το πλαστικό. Ένα μπουκάλι. Αυτά που τώρα πήρα ένα άλλο νερό που είχε ένα μπλε εδώ πέρα και είχα βγάλει την ταινία αυτή. Ναι. Το γύρισε, δεν μου το διάβασε, μου το πέταξε. Το ξαναπροσπαθώ, πάλι μου το ξαναπέταξε. Πρέπει να διαβάσει ότι είναι νερού. Ναι. Αλλιώς δεν το δέχεται και το κάνει. Το πλατσουκώνει τελείως και το πετάει μέσα. Αλλά ένα πλαστικό μπουκάλι που έχει πέσει ήδη στα σκουπίδια μπορεί να έχει μαζέψει βρωμιές από τα σκουπίδια απ' έξω. Καλά, ναι, εντάξει, υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ναι. Να αφήσουμε στην άκρη. Καλά, εγώ νομίζω ότι και με τα τεστ self που λένε τώρα ότι θα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί κάδοι που θα πετάγονται. Γιατί καλά, φυσικά. Πρέπει να υπάρχουν ειδικοί κάδοι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η ώρα έχει περάσει. Εγώ έχω χάρη που έχετε έρθει εδώ. Θέλεις για να μπούμε ξανά στα πείματά μας και σε αυτόν τον κόσμο της ποίησης. Να διαβάσουμε άλλο ένα του Θεοχάρη και να κλείσουμε. Να διαβάσουμε ένα δικό σου και ένα του Θεοχάρη. Να διαβάσουμε ένα-ένα. Ναι, ναι. Ωραία. Θα διαβάσουμε ένα του Θεοχάρη. Θα μας πεις μια επανάληψη για την καινούργια ομάδα. Βέβαια. Και τι θα κάνουμε και πώς μπορούμε να σας βρούμε στα Facebook, στα ιστοσελίδες κτλ. Mm-hmm. Και μετά θα διαβάσουμε και ένα από τα γράμματα και τις ποιήσεις. Σας διαβάσουμε το φίλο μας το Δημουλά, ένα ωραίο από εδώ. Να διαβάσουμε ένα του Χρήστο. Μπράβο, που τον αγαπάμε. Ναι. Άρα το Χρήστο και μας έστειλε εγώ και τα χαιρετίσματα. Ναι, ναι. Και προς τιμή του, θα του το πείτε όμως, Εννοείται. Προς τιμή του διαβάζουμε ένα μπορείτε γιατί να μας παρακολουθεί εγώ αυτή τη στιγμή, αν μπορεί, δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, μπορεί να μας ακούει. Ναι. Προς τιμή λοιπόν του, γιατί το κέντρο εγώ το συμπαθώ πολύ, πολύ γιατί είναι και καλό παιδί και δουλευταράς. Και οικογενειάρχη, τον συμπαθώ πολύ το Δημουλά. Αστέρι, είναι αξιόλογο άνθρωπο. Και εγώ το συμπαθώ πολύ. Λοιπόν. Όλοι το συμπαθούν. Ένα το οποίο έχει γίνει βιντεάκι και το έχω απαγγείλει και παλιότερα, είναι στο καινούριο βιβλίο όμως, είναι το Αν ψάξεις. Αν ψάξεις να με βρεις, δεν θα είμαι μακριά. Θα είμαι το λάθος που βιάστηκες να σβήσεις. Θα είμαι το χρέος που δεν έχεις ξεπληρώσει. Θα είμαι το όνειρο που μόλις θα ξυπνάς θα έχεις ξεχάσει. Θα είμαι το δάκρυ που δεν πρόλαβε να τρέξει. Το αποτσίγαρο που αναμένω στο τασάκι θα τα αφήνεις. Και εσύ θα λες πως δεν με βρίσκεις πουθενά. Σωστός. Γεια σου, ρε Θεοχάρη. Ο Παπαδόπουλος με τα μοντέρνες αυταπάτες έρχεται και η κανονική παρουσίαση όταν ανοίξουμε. Λοιπόν, με το κανονική είναι αυτή. Θα κάνουμε και μια πιο επίσημη εννοή σε μαγαζία ανοιχτά. Ακριβώς, ναι. Θα διαβάσω ένα ποίημα του Χρήστο Δημούλα
που είναι και εκείνο στην απόδραση λόγου και στην τέχνη, την καινούργια μας που είναι ομάδα. Στην καινούργια ομάδα απόδραση και τέχνη που απόδραση τώρα λόγου και την τέχνη. Πρώτα ο Θεός τον Ιούνιο θα γίνει η πρώτη, τα πρώτα εγγένεια, ενώ λέω Ιούνιο για να είμαστε σίγουροι θα ανοίξουμε, αν ανοίξουν τις εστιάσεις 15 Μαΐου Ιούνιο θα μπορούμε να κάνουμε κάτι, έτσι δεν είναι? Δεν μας πειράζει, να, αν ανοίξω και φθινόπωρο, εμείς θα είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε στιγμή ανοίξουν. Ωραία. Θα διαβάσω λοιπόν ένα από, που το έχω διαβάσει πολλές φορές από τον Χρήστο, γιατί έτυχε να το δω και στο ίντερνετ και λοιπά, και είναι και σε αυτό το βιβλίο και είναι από τα αγαπημένα μου του Χρήστου του Δημούλε. Πρόσκληση στον Ναζίμ Χικμέτ. Πυρόξανθε γαλανομάτι γίγαντα, φλόγες ξανατυλίγουνε τους λαούς που αγαπάς, και η θάλασσα παρμένησες μέσα στα αίματα, ακόμη πετρέλαιο μυρίζει και θανεί. Περικόκλαδο ειρήνη μεταξύ τους, ένας λαβύρινθος πριν από τα χρόνια σου φερμένος, που συνεχίζει να βγαταίνει, να τρομάζει, να υφαίνει, πάπλωμα ατελείωτο με συμφέροντα κέμα. Της ποιησής σου η καρδιά υπονεμένη διασκίζει το λεωφόρο μας στη διάβαση, φέρνοντάς μας τον έναν στον άλλον από όλες τις συνοριακές γραμμές, το δίθεν αντιμαχόμενων ανθρώπων που τίποτα όπως πάντα δεν έχουν να χωρίσουν. Γιούρια λοιπόν, μωρέ Καρντάση, αέρα και προχώρα, πυλάλησε το αστικό θεριό και η γλώσσα του πήγες ξεδίπλωσε 7. Ντούκια αντεπίθεση, μωρέ Ασίκη, και να η ειρήνη πάνω από Τουρκία και Ελλάδα να τσακίζει τους εχθρούς της. Μπράβο ρε Χρήστο, και ταιριάζει και τώρα με αυτά που μας κάνουν και μας προκαλούν και μας... ταιριάζει κιόλας, είναι και επίκαιρο. Κλείνουμε λοιπόν με το ποίημα αυτό. Θα ήθελα να μας πείτε, στο Facebook μπορούμε να βρούμε την καινούργια ομάδα? Ναι, υπάρχει. Έχουμε και ο σύμβολο την Αθήνα, λόγω της σκέψης και της γνώσης. Έχουμε και τη φιλόλογο, τη Χαρίτα τη Μήνη, γι' αυτό έχει ωραίες ιδέες, Χαρίτα. Είμαστε... Η φίλη σου, η Χαρίτα. Α, μπράβο. Ναι, πολύ καλή φίλη μου, φιλόλογος. Α, τη θέλω αυτή, ναι. Γιατί και εκείνη έχει γράψει. Έχει γράψει και ποίηματα, είναι και... Πρέπει να έρθει και εδώ η Χαρίτα. Της έχει μελοποιηθεί και ένα ποίημα. Είχαμε ξαναμιλήσει για την Ελλάδα έρθει και δεν έχει έρθει. Ναι. Θα σας μαλώσω. Α, τα κανονίσουμε. Λοιπόν, η σελίδα μας είναι απόδραση στο λόγο και στην τέχνη, και θα ανοίξουμε κανονικά με εκδηλώσεις. Πιστεύω και εγώ τώρα από Ιούνιο τώρα, να έτοιμη, έρθουμε. Θα είμαστε. Πρώτα απ' όλα πολύ το ανυπομονούμε, γιατί θέλουμε να έρθουμε κοντά ρε παιδιά, να έρθουμε κοντά και να αγκαλιαστούμε. Να αγκαλιαστούμε, γιατί αγκαλιά είναι ενέργεια. Οι γνώμη σας που λένε να κάνουμε ανάσταση 9 η ώρα για να κλείσουμε κάτι τέτοιο. Ναι, και λεφτά το κάνουμε. Τι κότες, έτσι θα τις αφήσουμε, δεν θα φάμε τίποτα. Λοιπόν, ακούστε τώρα άνθρωπος, για να μην γίνεται μια παρεξήγηση, ναι. Τώρα, γιατί θα βγουν κάποιοι συνωμότες και θα πούνε ότι αλλάζουν την ώρα γιατί θέλουν να σε κάνουν σαν τους Εβραίους, γιατί θέλουν να σε αλλάξουν, γιατί πάνε 1002. Λοιπόν, η πρώτη ανάσταση έτσι κι αλλιώς, ξέρω εγώ από μωρό παιδί που γεννήθηκα, γίνεται το πρωί. Ναι. Εντάξει, το Άγιο Φως μας έρχεται το πρωί και μοιράζεται και μετά πάει σε εκκλησίες γιατί γίνεται η πρώτη Ανάσταση το πρωί. Τώρα, για κοσμικούς λόγους, να πω στους φίλους μου τους συνωμότες, για κοσμικούς λόγους καθιερώθηκε η Ανάσταση 12 το βράδυ. Δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία μας. Μην τα μπερδεύουμε, σας το λέω γιατί είχαμε συζήτηση πριν έρθω στην εκπομπή. Μην τα μπερδεύουμε. Ο Χριστός αναστήθηκε Σάββατο, ξημερώματα. Mm-hmm. Όχι ξημερώματα Κυριακής. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Κάθε άνθρωπος είναι το τι πιστεύει μέσα του. Δηλαδή, αν πιστεύει ότι έγινε την ώρα που έγινε η Ανάσταση, θα γιορτάσει και την ώρα. Δεν θα γιορτάσει την ώρα που θα το πάνε. Παιδιά, έτσι δεν είναι. Άρα, λοιπόν... Μην μπλέκουμε, μην μπλέκουμε. Όταν εγώ είμαι ένας χριστιανός που πάω στην εκκλησία μου, κοινωνάω, γιατί κάποιοι, αυτό είναι το πάνω απ' όλα. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε να κάτσω μετά τις 12, να ακούσω τη λειτουργία, να ακούσω τη μεγάλη ευχή, τη συγχωρετική που διαβάζεται μια φορά το χρόνο και να κοινωνήσω και να πάω 4-4 ώρα σπίτι μου. Άλλοι κάνανε Ανάσταση 12 ώρα και πηγαίνανε και τρώγανε μαγειρίτσα. Εγώ θυμάμαι από μωρό παιδί που ετοιμάζανε στην Κρήτη τα κοκορέτσια και εδώ η πόντι, εδώ στη Νέα Σμύρνη, οι συγγενείς μου, από το Σάββατο το πρωί και θυμάμαι ότι κατά τις 12 η ώρα
Σκάγανε το τσιπουράκι με το σαλαμάκι γιατί είχε γίνει πρώτη ανάσταση. Ακριβώς, πολύ σωστά. Ναι, αυτά είναι έθιμα. Πάμε το πρωί στην εκκλησία, χτυπάμε τα στασίδια που γίνεται η ανάσταση. Στην Κέρκυρα πετάνε τις στάμνες, ναι, το πρωί. Ναι, αυτά είναι έθιμα, το οποίο δεν πρέπει τα και... έθιμα λοιπόν τι δείχνουν λαογραφικά, ότι η ανάσταση γίνεται το Σάββατο το πρωί. Ναι, σωστά. Κοσμικό τα... είναι το βραδινό. Τι να πετάξω τον μπουρλό το 12 η ώρα, τι να το πετάξω 9. Είναι καθαρά εγώ κοσμικό αυτό. Ότι τα έθιμα δεν πρέπει. Αλλά ξέρεις γιατί στο λέω, γιατί εγώ είδα ανθρώπους που μπαίνουν τώρα μες στην εκκλησία, τώρα, και δεν είναι ημιμαθείς, δεν τα ξέρουν καλά, mm-hmm. και σου λένε, και έχουν και άποψη, και σου λένε ότι «Α, αυτό είναι καθολικό, πάνε να σε κάνουν σαν τους μουσουλμάνους, πάνε να μας αλλάξουν την Ανάσταση και το κάνουν σιγά σιγά και να όλο αυτό». Εμένα μου αρέσουν όλα βέβαια, αλλά σε αυτό που τα διευκρινίζεις είσαι πολύ σωστή. Τώρα, να είμαστε δίκαιοι. Όποιος θέλει απόψεις να έχει. Άκου να σου πω. Το είμαι δίκαιος, ξέρεις τι σημαίνει. Είσαι και σωστή. Εγώ μπορεί να είμαι αριστερή αυτή τη στιγμή, ωραία. Αλλά δεν μπορώ να εθελοτεφλώ και να μην βλέπω ότι τα πάρτι που γίνανε στην Κυψέλη δεν είναι από την αντιπολίτευση καθοδηγωμένα. Γιατί καλά έκανε η αστυνομία και δεν πήγε στην Κυψέλη. Της βγάζω το καπέλο της αστυνομίας. Γιατί να πάει στην Κυψέλη να μαζέψει τα παιδιά που κάνουν πάρτι. Για να τους πούνε φασίστες. Για να τους πούνε ότι δέρνουνε το λαό. Όχι, το κάνανε τα χορόιδα. Το κάνανε όμως εδώ. Καλά κάνανε. Το κάνει στη Νέα Σμύρνη όμως. Έλα να σου πω, το κάνανε στη Νέα Σμύρνη όταν τους κάνανε ντου και τους βρίζανε 20 άτομα. Αυτά δεν τα δείξανε, δείξανε μόνο την αγωνία. Ναι, και βαράγανε παιδιά όμως. Όχι, βαρέσανε ένα παιδί, βαρέσανε παιδιά. Παιδιά. Παιδιά βαρέσανε. Όταν έρχεται το παιδί και σε βρίζει και σου σπάει και σου πετάει. Όταν είναι 16χρονο. Δεν είναι 16χρονο, 16χρονα παιδιά ήταν. Και 30 χρονών ήταν. 16χρονα παιδιά ήταν. Και το είδαμε όλοι. Μη λέμε τώρα. Ένα παλικάρι είδαμε εδώ στη Νέα Σμύρνη που χτυπάγανε, δεν είδαμε παιδιά μικρά. Και ήμασταν το απόγευμα και με τον Χρήστο, γινόταν συμπλοκές το απόγευμα, την ίδια ημέρα, στο Άλσος. Και με τα παιδιά χτυπήσανε, εντάξει. Παιδιά 16 χρονών. Ναι, ναι. Το είχε αναφέρει και ο Χρήστος, μπροστά μας έγινε, μες στο Άλσος ήμουν με τον Χρήστο, το Δημούλα. Τώρα από εκεί και πέρα... Τέλος πάντων, απλά να σου πω κάτι, ό,τι η αστυνομία, ό,τι της πού να κάνει. Ωραία, της είπε η κυβέρνηση... Τραβαγιονέτας είναι. Λοιπόν, τα παιδιά, γιατί να σου πω κάτι, για βάλε τώρα εσύ το γιο σου ή την κόρη σου που πηγαίνουν τα παιδιά και δουλεύουν οι αστυνομικοί για 600 ευρώ και το ρίξανε το παλικαράκι να το σκοτώσουνε. Μαριονέτες είναι. Αυτό το παλικαράκι δεν είναι αμαρτία. Αμαρτία και ο άλλος που βαράγανε, αμαρτία και ο άλλος που... Όλοι είναι αμαρτία. Όλους τους λυπάμαι. Λοιπόν, στον καπιταλισμό γιατί... αυτά γίνονται. Και σου λέει αστυνομία, γιατί κύριε εγώ να πάω τώρα να κόψω το πάρτι. Γιατί να πάω να το κόψω, για να μου πείτε ότι είμαι φασιστάς. Για να μου πείτε ότι δέρνω τον κόσμο. Κόψτε το λαιμό σας, διασκεδάστε. Στην Κυψέλη ήμουν υπέρ, μη συγχωρείτε, ο άλλος 15-16 θα κάτσει πια στο σπίτι του. Να σου πω, ξεχνάς τα δικά μας, πούμε, στην πλατεία και κάθομαι την τούρτα και μια χαρά. Και ήρθε το περιπολικό και λέει η αδερφή μου. Ναι. Δεν κάνανε τα κορόιδα τα παιδιά. Δεν κάνανε αστυνομικά κορόιδα. Τους κεράσαμε, λέγαμε και λείπανε τα παιδιά. Γιατί δεν θέλουν τα τελικά τούρτα. Το ότι βρίσκουν αφορμή. Ο αστυνόμος είναι σαν και εσένα, σαν και εμένα, είναι ο αδερφός μου. Και πάνε στην πλατεία Βαρνάβα και κλείνουν από τις 6 ώρα το απόγευμα. Γιατί έγινε αυτό, αυτή τη βδομάδα. Στην πλατεία Βαρνάβα στον Παγκράτη, ναι. Την κλείσανε από τις 6 ώρα το απόγευμα. Ναι, αυτή τώρα, προχτές που έγινε, γιατί μαζευτήκανε 3.000 και έγινε χτες αυτό. Δεν μαζευτήκαν 3.000. Τους κλείσανε, επίτηδες την κλείσανε. Δεν μαζευτήκαν 3.000. Στην Κυψέλη 3.000. Απλά ήρθαν κάποιοι οι οποίοι ήταν βαλτοί από την αστυνομία και πυροβολήσαν στον αέρα. Λοιπόν, αφού ήρθαν αυτοί, αν η αστυνομία. Ήταν βαλτοί από την αστυνομία ή ήταν βαλτοί από πουθενά άλλο. Βαλτοί από την αστυνομία και η αστυνομία, πέπα, αν ήταν σωστή, έπρεπε να πιάσει αυτούς και όχι να πάει και να κλείσει όλη την πλατεία από τις 6 ώρα το απόγευμα. Το κάνανε για να μην ξαναγίνει πάλι πάρτι. Για να πάρουν την προφύλαξη να μην γίνει πάρτι. Και καλά κάνανε. Τι άλλο να κάνουν. Αφού τέλος παιδιά. Παιδιά, τι άλλο να κάνουν και οι αστυνομικοί. Για κάτσε τώρα. Μα έτσι κι αλλιώς και να το κάνανε αυτό, την άλλη εβδομάδα πάλι πάρτι θα γίνει. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Δεν γίνεται έτσι αυτό. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα σφαιρικά. Σφαιρικά. Και να βλέπουμε τι είναι δικαιοσύνη. Όσο κρατάει η καραντίνα, ακόμα τι είναι δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να λες. Δηλαδή, εμένα αυτό που γίνεται τώρα είναι καραγκιοζηλίκη. Γιατί δεν ανοίγεις την εστία 3 του μήνα και την ανοίγεις 10. Γιατί δεν κάνει. Δηλαδή, πάντα θα υπάρχει ο αντίλογος. Γιατί υπάρχει πολίτευση και αντιπολίτευση. Εγώ λοιπόν τώρα, επειδή έφτασα 47 χρονών και είδα ότι όλοι είναι μαριονέτες. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Ναι, μπαμπάκα μου, σε σέβομαι, γεννήθηκα ΚΚΕ, αλλά δεν μου κάνει πια, τίποτα δεν μου κάνει. Ο καθένας έχει την επιλογή του, παιδί μου, δεν είναι. Δεν μου κάνει τίποτα πια. Και ξέρεις γιατί. Δεν λέμε, όχι, γιατί είναι όλοι μαριονέτες, γιατί και το κουμπέ, είναι, και το κουμπέ να βγάλεις θα κάνει ό,τι του πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, γι' αυτό, και το Τσίπρα που βγάλαμε... τη διαφορά. Μα το κουκουέ δεν θέλει να κυβερνήσει. Το έχει πει. Όχι, όχι, πρόσεχε. Τι λέει το κουκουέ? Δεν θέλω να κυβερνήσει. Ο κόσμος, όταν είναι έτοιμοι για την επανάσταση, ας πούμε, θα κυβερνήσει κι εσύ, κι εσύ, κι εγώ, κι ο άλλος. Όχι να κάτσουμε 4 χρόνια και να φύγουμε. Δεν είναι σκοπός του κουκουέ να κάτσει 4 χρόνια και να φύγει. Στόχος του είναι ο σοσιαλισμός. Ο καπιταλισμός που έχουμε τώρα. Δηλαδή να έρθει και να μείνει όπως έμεινε στην Κούβα. Όπως έγινε στη Ρωσία και ήταν. Τόσα χρόνια. Στόχος αυτός είναι. Και θα μπορεί να φύγει και από την Ευρώπη, έτσι. Και όχι να κάνει που λέει Ευρώπη. Βέβαια. Καμία σχέση δηλαδή. Ωραία. Και ωραία, μπράβο τους. Αλλά εγώ δεν βλέπω να γίνεται αυτό. Είναι όνειρο, απατηλό. Γιατί πάμε στην παγκοσμιοποίηση και. Ο κόσμος είναι που είναι και στόκι. Και όταν δεν βλέπουν. Σαν δεν βλέπουν. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή φύτρωσε, δεν τον ψήφισανε κάποιοι. Εγώ σε πληροφορώ. Τώρα να σου πω κάτι. Επειδή μου ανοίγει το στόμα τώρα, θα σου πάλι μια κακία. Ένα παλικαράκι που λένε ότι έφαγε άδικο ξύλο από τους μπάτσους εκεί στη γέφυρα της Νέας Μύρνης, οι γονείς του ψηφίσανε δεξιά. Λοιπόν, αυτό γίνεται. Τώρα ήθελα να πάρω ένα τηλέφωνο εδώ και να πω καλά να πάθετε ρε που δέρνουν το παιδί σας τώρα 5 μέρες εκεί μέσα. Καλά να πάθετε τώρα. Το ψηφίσατε, το ψηφίσατε. Γιατί το ψηφίσατε. Ναι, γιατί λένε εμείς και τους λέμε όταν ψηφίζαμε, τους εξηγούσαμε και τους λέμε εσείς από εκεί που ήρθατε. Θεωρείτε ότι εδώ η αριστερή είναι σαν εκεί, σαν την Αλβανία, δεν ξέρω από πού ήρθατε, από βορρά που ήρθατε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Εδώ η δεξιά είναι φασισμός. Δεν το καταλαβαίνουν. Το ψηφίσανε. Το ψηφίσανε. Τώρα, πήγαινε πέστος. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι το ψηφίσανε. Αφήστε και το παιδάκι. Επειδή... Πρόσεξε το μεταξύ, να πω και ένα άλλο. Γιατί έχω φίλους δεξιούς, καλούς φίλους δεξιούς. Δεν υπάρχουν, είναι βέβαια. Και, εμείς... και να σου πω και ένα άλλο που μου το έχει πει φίλη μου κομμουνίστρια, καλή, μεγάλη γυναίκα, καθηγήτρια. Μου λέει, που είναι 76 χρονών, και μου λέει κάποια ονόματα, γιατί είναι μορφωμένη γυναίκα. Και μου λέει, αυτός είναι δεξιός, καλός. Ναι, σαφώς δηλαδή, υπάρχουν. Γιατί υπάρχει ένας σεβασμός. Στους καλούς, τους δίκαιους, αλλά άμα δεις και τους καλούς δεξιούς, τους παλιούς, είναι αντίθετοι με αυτά που γίνονται τώρα. Βγήκε και ο Παυλόπουλος και έλεγε τι είναι αυτά που γίνεται. Ο Παυλόπουλος θεωρείται από τους πιο μορφωμένους, τα μόρφωτα που είναι τώρα μέσα στην Δημοκρατία. Μπράβο. Αυτά τα πήρανε από το λαός και τα ενσωματώσανε. Δεν ήταν μέσα στην δεξιά της Δημοκρατίας. Ναι, να τα λέμε και αυτά, ήταν δηλαδή, του λαός. Μπράβο, είναι πιο καθαροί. Εγώ ξέρω πολλούς δεξιούς που είναι καθαροί και τι είναι και δίκαιοι. Μην πούμε τώρα τι θέλουν. Χρυσοχοίδες από το Πασόκ τους πήγε. Τα θυμόμαστε, να ξέρουμε τι. Ναι, που θεωρείται ψυχηρότερο. Τέλος πάντων, άρα να είδες που πήγαμε να κλείσουμε και αρχίσαμε άλλη συζήτηση. Λοιπόν, ναι, αν έχει περάσει η ώρα, εντάξει. Εντάξει, δεν έχει περάσει, είμαστε μια χαρά, είμαστε. Απλά κοίταξε να δεις, όταν είσαι και καλλιτέχνης και γράφεις, πρέπει να έχεις και τους προβληματισμούς, έτσι δεν είναι, και να τους είδες εσύ τώρα με τι ωραία απλά λόγια λιτά μας μετέφερες και με αστείο, εγώ αυτό δεν τον αγαπώ. Αυτό δεν το χιουμοριστήκα. Γι' αυτό τον αγαπώ. Έχει γράψει και καινούργια. Γιατί τα λέει αυτό που είπα και γελάω, δηλαδή αυτό πριν τα λέει και κολλάνε, είναι και τα λέει και απλά απλά. Και έχει και παιδιά, δεν μπορείτε να, εγώ τον βλέπω τώρα φάτσε έτσι και είναι, Έχει ένα σοβαρό ύφος, έτσι, πολύ σοβαρό, πολύ πολύ σοβαρός και τσακ τα πετάει παπ και κολλάνε. Είναι ωραία. Σας ευχαριστώ παιδιά, Θεό. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς, Ολυμπία μου. Να μου κοκκίνησε τώρα. Είναι το πολύ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ να μείνεις πάντα έτσι αληθινός και λιτός και με το χιούμορ πάντα να μας το χαρίζεις. Αντριάννα μου, χίλια ευχαριστώ και σένα. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Ολυμπία. Και βέβαια στο Επανειδή, γιατί θα έρθει το Σεπτέμβρη με, την, με όλα αυτά που θα μου πείτε, τα καινούρια. Τα καινούρια, βέβαια. Θα ξαναέρθουμε. Δεν λέω για πιο πριν, γιατί λογικά όταν θα ανοίξουμε θα έχουμε κλείσει σαν εκπομπή. Ακριβώς. Οπότε θα έχω και κανένα άλλο δίγημα ακόμα να διαβάσω. Σίγουρα θα έχει κάτι φτιάξει. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πολύ, σα αγαπώ πολύ. Καλό. Αγαπημένη μου, να σας πω ότι την άλλη εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα, δεν κάνουμε εκπομπή. Την παραπάνω εβδομάδα, 12 του μήνα, θα κάνουμε εκπομπή.
Και θα είναι μαζί μας ο κύριος Κλαβούνος να συνεχίσουμε μαζί με τον κύριο Τάκη Ιωαννίδη να συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στον Υψηλάντη και να κάνουμε ένα. Να μας ανοίξει και να μας ανοίξει το μυαλό ο κύριος Κλαβούνος, γιατί μας λέει γεγονότα και πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Και άρα τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν κάνουμε εκπομπή και θα κάνουμε 12 του μήνα ξανά εδώ. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Η Ανάσταση του καθενός είναι προσωπική. Ανασταίνομαι όταν πετάω τα σκουπίδια από μέσα από την ψυχή μου. Είτε είναι πάθος αυτό, είτε είναι κακία, είτε είναι φοβία, είτε είναι οτιδήποτε. Εγώ προσωπικά τι κάνω. Κάθε χρόνο προσπαθώ να βγάλω και ένα μικρό ελαττωματάκι για να έχω μια μικρή ανάσταση προσωπική. Και αυτή είναι η ανάσταση του καθενός μας. Τώρα, αν θα γίνει 10 το πρωί. Εγώ το Σάββατο ξέρω ότι γίνεται ανάσταση το πρωί. Τώρα τι μου λένε, τα άλλα είναι τα τυπικά που κάνουμε. Μπορεί οι παππούλιδες της Εκκλησίας, να πω και αυτό, να μας πούνε, κάνετε Ανάσταση 9 με 10 μία ώρα και τη Μέγα Βασιλείου αυτή να την κάνουμε κανονικά Κυριακή πρωί 6 ώρα. Γιατί όταν καθόμαστε μετά την Ανάσταση μέχρι τις 2.30 ώρα είναι γιατί γίνεται η λειτουργία του Μέγα Βασιλείου που θα γινόταν η Κυριακή πρωί που δεν γίνεται. Δεν το ξέρουμε αυτό, μπορεί να γίνει και έτσι σε κάποιες εκκλησίες. Mm-hmm. Το λέω για κάποιους ανθρώπους που αγχώνονται ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι πάνε να μας αλλάξουν. Δεν πάνε να μας αλλάξουν τίποτα. Ο Χριστός βρίσκεται πρώτα μες στις καρδιές μας. Δεν μπορεί κανείς να σου πάρει το Χριστό από μέσα σου. Κανείς. Αν τον έχεις εσύ μέσα σου, είναι μέσα σου. Όλα τα άλλα είναι διαδικαστικά, απλά, για να μας θυμίζουν και να μας στηρίζουν την πίστη μας. Εντάξει. Σας αγαπώ, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Έτσι είναι, διαδικαστικά είναι. Ναι, παιδί μου, εντάξει. Κάτσε να είπα και εγώ πριν. Δεν ξέρεις έτσι κι αλλιώς είμαι.